Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα. Καλό πρωινό και καλώς ανταμώνουμε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και στη μέρα μας που ξεκίνησε. Σήμερα θα ξεκινήσουμε ένα μικρό αφιέρωμα σε ένα φλέγον θέμα. Γιατί αν το 2016 είχαμε 91.320 γεννήσεις και 124.540 θανάτους, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά στην πατρίδα μας. Τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε μεγάλο πρόβλημα με την υπογεννητικότητα. Είναι πλέον σταθερά περισσότεροι οι θάνατοι από τις γεννήσεις κάθε έτος στην πατρίδα μας. Και η λύση δεν είναι η εγκατάσταση προσφύγων ή δήθεν μεταναστών ή οτιδήποτε άλλο. Η λύση είναι να στηριχθεί η πολύτεκνη οικογένεια που βάλεται όσο οτιδήποτε άλλο τα τελευταία χρόνια. Ένα μικρό αλλά ιδιαίτερα σημαντικό λοιπόν αφιέρωμα στην πολύτεκνη οικογένεια ξεκινάμε τούτη την ώρα, φίλες και φίλοι ακροατές. Τα τηλέφωνά μας είναι και σήμερα στη διάθεσή σας, όπου gis@hotmail.com για ό,τι εσείς θέλετε να μας πείτε και εκλεκτή προσκεκλημένη σήμερα στη συντροφιά μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μαρία Μελετίου Μακρύ για τον κόπο που έκανε και την συζήτηση που κατέγραψε με τον στρατή Παλιάκη. Θα μας τον συστήσει η ίδια. Και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε το πρώτο μέρος αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας και συγκινητικής συζητήσεως. Μείνετε λοιπόν μαζί μας. Αγαπητοί ακροατές του ραδιοσταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Προσκεκλημένοι στην εκπομπή του κυρίου Λυκούρ Μαρκούδη, τον οποίον ιδιαίτερα ευχαριστούμε, θα μπούμε στο θέμα μας που έχει σχέση με την πολυτεκνία, ένα σπάνιο δυστυχώς φαινόμενο στις μέρες μας. Στην εκπομπή αυτή θα μας μιλήσει σχετικά ο κύριος στρατής Παλιάκης, ένας αξιοθαύμαστος πατέρας 13 παιδιών και μέχρι τη στιγμή που μιλάμε 73 εγγονών. Κύριε Στρατή, σας καλωσορίζουμε στο ραδιοσταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και σας δίνουμε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο να μιλήσω για την πολυτεκνία. Αν και τώρα πια είμαι παππούς και τα παιδιά φύγανε από το σπίτι και είμαι μόνος μου με ένα παιδί. Φύγανε από τα 13, τώρα έμεινε μόνο ένα παιδί. Και από εκεί πέρα, εγώ τώρα να σας πω για την πολυτεκνία. Είναι ένα μεγάλο θέμα που εγώ πάρα πολύ μ' αρέσει και θέλω να λέω πολλά πράγματα για την πολυτεκνία. Είναι γιατί εγώ γνώρισα μεγάλη ευλογία μέσα στην πολυτεκνή οικογένεια. Είδα μεγάλες χαρές και μπορώ να πω και μικρά θαύματα που έχουν γίνει στο σπίτι μου, ας πούμε. Κάποια από αυτά θα σας πω, θέλω και εσύ να με βοηθήσετε. Είναι μια μεγάλη ευλογία αυτού καθεαυτού η πολυτεκνία η ίδια. Κάθε παιδί, ας πούμε, έχει φέρει τόση χαρά στο σπίτι, τόση ευλογία και έτσι μπορώ για αυτό το πράγμα να μιλάω μέρα νύχτα. Ας ξεκινήσω, ας πούμε, τι να πω, από την πρώτη στιγμή που τα παιδιά έγιναν 3, 4, 5, άρχισαν να έχουμε δυσκολίες, όλοι οι περίγυρος γύρω μου έλεγαν τι είναι αυτό που κάνεις τώρα, τι κάνεις τώρα παιδιά, αφού δεν έχεις να τα ταΐσεις, πού τα πας, πει δεν έχεις κτλ. Και εγώ, ας πούμε, έλεγα
έτσι το φιλοσοφούσα λίγο και έλεγα, μα ο Θεός δεν έχει, εγώ δεν έχω, αλλά ο Θεός αφού έχει, έλεγα ας πούμε σε αδέρφια μου, ρε παιδιά, εντάξει, θα έρθουν και οι ευλογίες και δεν περάσαν, ας πούμε, με το έκτο παιδί, το πέμπτο, το έκτο, μας ήρθε ένα σπίτι στο Χαλάνδρι και έτσι σταμάτησαν όλοι να σχολιάζουν το θέμα του σπιτιού. Ο Θεός μου έστειλε ένα πολύ ωραίο σπίτι. Ναι. Στρατή μου, νομίζω αξίζει να ακούσουν οι ακροατές μας τον τρόπο που αποκτήσατε αυτό το σπίτι και βάλατε όλα τα παιδιά μέσα. Θα σας πω όσο μπορώ πιο πολλές λεπτομέρειες, αλλά θυμάμαι ότι η απόκτηση αυτού του σπιτιού είναι η εξής. Δηλαδή, μου πήραν από τους πολύτεχνους, μου πήραν τηλέφωνο και μου είπαν, σε παρακαλούμε, έλα να μοιράσει το περιοδικό των πολυτέχνων. Και πήγα στην Ακαδημία, στην Αθήνα, στην Κέντρο, ενώ εγώ το σπίτι που είχαμε στο Παγκράτη μας διώχνανε με δικαστικό κλητήρα. Την ημερομηνία θα φύγετε. Και εγώ παρόλα αυτά πήγα στο Σύλλογο των Πολυτέχνων, γιατί πάρα πολύ τους αγαπούσα αυτούς τους ανθρώπους, γιατί μας βοηθούσαν πολύ οι πολιτικοί και τώρα βοηθάνε ακόμα. Και πήρα τα περιοδικά κάπου 6 δέματα να τα πάω να τα μοιράσω στα Μέγαρα. Και εκεί στα Μέγαρα ήταν μια πολύ ευλογημένη οικογένεια και αυτή η πολυτεχνή. 5 παιδιά είχαν, 6. Και μου λένε πώς πάει η Δέσποινα και λέω, ρε παιδιά, τι να σας πω, είναι λίγο στενοχωρημένη γιατί μας βγάζουν και από αυτό το παλιόσπιτο. Και μου λέει η κυρία Βάσου, να είναι καλά γιατί και τώρα είναι μια πολύ ευλογημένη οικογένεια, λέει να πάρω τηλέφωνο στο γέροντά μας. Παίρνει στο γέροντα και του λέει, γέροντα, έχω εδώ έναν πολυτεχνό ο οποίος τον βγάζουν από το σπίτι. Το σπίτι που έχετε στο Χαλάνδρι, το πουλήσατε? Το έχω πουλήσει, παιδί μου, λέει, αλλά για πες μου, τι ακριβώς, λέει, έχει 6 παιδάκια και έχει πρόβλημα. Και μου λέει, ας πάει να το δει. Ας πάει να το δει. Με το που μου είπε έτσι, ας πάει να το δει, μέσα μου μπήκε μια μεγάλη χαρά ότι ήδη έχουμε σπίτι. Γιατί αυτός είχε υπόψη του, μετά μας τα είπε αυτά, ότι θα προσπαθήσει να τον πείσει τον υποψήφιο αγοραστή. Ας πάει να το δει. Και εγώ πήρα τη γυναίκα μου και πήγαμε και το είδαμε στο Χαλάνδρι το σπίτι, διόρροπο σπίτι. Και αμέσως καταλάβαμε ότι αυτό το σπίτι ο Θεός μας το δίνει έστω. Μας προλαβαίνει να μην μας διώξει ο άλλος. Όντως την άλλη μέρα μου λέει αυτός ο υποψήφιος αγοραστής, πήγαινε πάρε το φάκελο, λέει, από το συμβουλιογράφο και πες του ότι τα χρήματα που είναι 10.000 δραχμές τότε θα τα πληρώσω εγώ, μου είπε ο κύριος Βασίλης Κασοτάκης. Θυμάμαι και τα όνοματά του ακόμα από τόσα χρόνια. Και όντως πήραμε το σπίτι αυτό, να μην σας τα πολυλογώ, και ήρθε ο γέροντας που ήταν δικό του το σπίτι, ο οποίος ζει ακόμα και μπορεί κανείς να μάθει λεπτομέρειες. Είναι ο πατήρ Κύριος που είναι στο Μπουραζέρι. Και ήρθε από το Άγιο Όρος και υπέγραψε με δάχρυα στα μάτια. Και εγώ έλεγα, τώρα γιατί να κλαίει τόσο έντονα? Και μου λέει, παιδί μου, ξέρεις ότι τώρα μου έκανες αληθινό μοναχό. Δεν έχω τώρα, είμαι ακτή μου. Αυτό το σπίτι είχα. Και είναι δικό σου τώρα να το πάρεις, να είσαι καλά. Και έτσι πήραμε το σπίτι αυτό στο Χαλάνδρι και εκεί έγινε η μεγάλη οικογένεια. Στο Χαλάνδρι. Εκεί έγιναν τα 13 παιδιά. Μα συγκινείτε πάρα πολύ, κύριε στρατή μου, με αυτά που μας λέτε. Για τους ακροατές μας θα πω ότι είμαστε πολύ φίλοι με την οικογένεια του Στρατή και γι' αυτό έχουμε μια οικειότητα στη συνομιλία μας. Θα μας πει, στρατή μου, τι κάναν πάνω σε αυτό. Θυμάμαι που μας ξανάκουσα αυτή την ιστορία, την ωραία από εσάς και τόσες άλλες. Θα μας πεις τι κάναν τα παιδάκια σας όταν... Τα παιδάκια που είχατε στο παλιό σπίτι, στο πρώτο σπίτι, όταν φώναζε να σας διώξει από εκεί η σπιτονικοκυρά. Ναι. Νομίζω ότι ναι. Κάναν... Πέστε μας. Κοιτάξτε, δηλαδή, κάτι. Αυτά ήταν τότε πολύ μικρά και αυτός ο ιδιοκτήτης, δεν ξέρω τώρα που είναι αυτός ο άνθρωπος, αλλά τέλος πάντων έλεγε, ήρθε εδώ και γενοβολάσει εδώ πέρα και μιλούσε με... Πολύ θράσος. Κάποιο θράσος, ναι. Μάλιστα. Με πολύ θράσος. Και εμένα αυτά, όταν 5 χρονών, 3 χρονών, και φοβόταν και έρχονταν επάνω, λέει, λοιπόν, εγώ αυτή θα σε σκοτώσει. Όχι, ρε παιδιά, δεν μιλάει, ναι. Και είχαμε αυτό το φόβο των παιδιών. Αλλά αυτό κράτησε λίγο, δεν κράτησε πολύ. Ωστόσο, όμως, υπήρχε τέτοια μια δυσκολία από την οικογένεια, γιατί ήταν ένα παλιό σπίτι και μας βγάζανε κιόλα από εκεί. Αρκεί να σας πω ότι... Και μαζεύονταν όλα, μου είπε η Δέσποινα, η αξιοθαύμαστη, η αξιολάτρευτη σύζυγός σας, μαζεύονταν όλα και ψευδά κάναν την προσευχούλα τους μαζί όλα για να τους... Αυτό είναι
μεμονωμένα το λέω και εγώ, ναι. Γιατί εγώ το είδα αυτό, δεν το είδε η κυρία Δέσποινα. Εγώ ήρθα από τη δουλειά μου, στη ΔΕΗ εργαζόμουν, ήρθα 3 η ώρα το μεσημέρι, όπως έρχομαι κάθε μέρα. Και ακούω μέσα στο σαλόνι, ένα παμπάλιο σαλόνι, και καθόταν αυτά τα 5 παιδιά, 5, 4 κορίτσια και ένα αγόρι, και έλεγα δυνατά, Χριστέ μου, δώσ' μας ένα σπίτι, γιατί αυτός θα σκοτώσει τον πατέρα μου. Ναι. Και εγώ τα ακούω τα παιδιά αυτά και τρελαίνομαι, λέω Δέσποινα, στοιχηματίζω ότι ο Κύριος τα έχει ακούσει αυτά, είναι παιδιά μου, κάνουν προσοχή. Στοιχηματίζω ότι πολύ σύντομα θα μας δώσει. Και όντως σε 4 μέρες, ούτε μια εβδομάδα, έγινε αυτό που σας είπα στην αρχή. Πήγα στα Μέγαρα και από τα Μέγαρα ήρθαμε σπίτι. Φοβερή η πρόνοια του Θεού, ναι, για σας, στρατή μου. Όντως φοβερή, όντως. Ναι. Για πες μας, στρατή μου, έτσι για κάπως αρχή πάλι, πώς αισθάνεστε στην υπερπολίτεχνη οικογένεια στην οποία ζείτε, μαζί με την Δέσποινά μας, φίλη και συνάδελφο. Στη μέση εκπαίδευση είμαστε μαζί στο γυμνάσιο με τη Δέσποινα, συνάδελφη και φίλη. Πώς αισθάνεστε λοιπόν μέσα σας? Εμείς, κυρία Μαρία, εγώ τουλάχιστον έτσι το αισθάνομαι, δεν ξέρω οι άλλοι τι, πώς αισθάνονται, εγώ αισθάνομαι απέραντη χαρά με τα πολλά παιδιά. Με τα πολλά παιδιά, δηλαδή ότι κάθε παιδί είναι μια παρουσία Θεού. Είναι δημιούργημα του Θεού κάθε παιδί. Και βέβαια μετά το έμαθα αυτό πιο πολύ και από τον Άγιο Παΐσιο, τον σύγχρονο Άγιο Παΐσιο, μια φορά μου είπε ότι, στρατή παιδί μου, κάθε εγκυμοσύνη είναι μια παρουσία του Θεού. Γι' αυτό από σένα εγώ θέλω, όταν μαθαίνεις ότι η Δέσποινα είναι έγκυος, εσύ θα ανοίξεις τα χέρια σου. Τα θυμάμαι τα λόγια, ένα. Θα ρίξεις τα χέρια σου και θα λες «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου». Και ο Θεός, λέω, θα στα μεγαλώσει, ο ίδιος μου είπε, εσύ αυτό θα κάνεις μόνο. Δεν θα είστε καλά και αγαπημένοι και θα απολαμβάνετε ο ένας τις χαρές του άλλου, αλλά ο Θεός, επειδή εσείς θα το αφήσετε αυτό να γίνει κατά το θέλημα του Θεού, ο Θεός θα τα μεγαλώνει, θα τα σπουδάζει, θα τα παντρεύει και εσύ θα είσαι άρχοντας. Και εγώ τρελάθηκα. Μου τα έλεγε αυτό ο Άγιος Παΐσιος. Ο Άγιος Παΐσιος. Ναι. Εσύ θα είσαι άρχοντας και θα λένε, ο καημένος τι δουλειά τραβάει. Και εσύ λέει, θα είσαι ξεκούραστος. Όντως αυτό έγινε στη ζωή μου. Δηλαδή, γεννηθήκαν, μεγαλώσαν, παντρευτήκαν και εγώ δεν πήρα χαμπάρι. Από κόπο εννοώ. Μάλιστα. Στρατή, θα μας πεις πάνω σε αυτό κι άλλο έτσι, κι άλλη ιστορία που φανερώνει την πρόνοια του Θεού, η οποία πράγματι σας άφησε ξεκούραστα, χωρίς να καταλάβετε, να μεγαλώσετε 13 παιδιά. Θα σας πω όσες ιστορίες θέλετε, πολλές. Να μας πείτε, να μας πείτε. Ναι, θα σας πω ιστορίες, δηλαδή τις πρακτικές ανάγκες. Εμείς τώρα μεγαλώναμε παιδιά, 4-5 παιδιά, 6, μετά τα μάξια μας δεν είχαμε ένα φορτηγάκι και τα έβαζα τα παιδιά. Όμως στα 7-8 παιδιά θέλαμε κάτι πιο καλό, ας πούμε. Και ήρθε ένας άνθρωπος, ένας ευλογημένος άνθρωπος, δεν ξέρω αν μπορούμε να λέμε ονόματα, αλλά πάντως ήρθε ένας άνθρωπος που και τώρα υπάρχει. Τράβα να δεις πόσο έγινε αμάξι, να σου πάρω ένα αμάξι να είναι ένα air condition μέσα, να είναι απ' όλα. Λέω, μα σοβαρά, λέει, ναι, θα πάω να πάρεις ένα καλό αμάξι. Ή Mercedes θα πάρεις, ή Ford, ό,τι ένα καλό. Και εγώ πήγα και είδα τις μάρκες, το Mercedes είχε 13 εκατομμύρια και το Ford είχε 6,5-7, μισή τιμή. Και λέω, έτσι, δώσ' μου λογαριασμό. Και μου βάζει το λογαριασμό μου τα χρήματα, λέω, το Ford εγώ θέλω να πάρω. Για το Ford, γιατί λέω, να μην τον επιβαρύνεται τόσο πολύ. Και όντως, να, ας πούμε, να, από αυτό. Πήραμε το αμάξι αυτό, το καταλάβαμε. Πήραμε το σπίτι αυτό που στο Χαλάνδρι, το οποίο δεν δώσαμε χρήματα. Δεν δώσαμε, πήρα εγώ ένα δάνειο. Αυτό ήταν δώρο του ηγουμένου. Ναι, της Μονής εκεί, της Μπουραζέρη, του πατρός του Κυρίλου, ναι. Αλλά τέτοια πράγματα ήταν καθημερινά, τώρα δεν μπορώ να σας πω, δηλαδή εντάξει, σας είπα για το σπίτι. Αλλά μετά μας ήρθε μια κυρία και λέει, ρε παιδί μου, θα σου δώσω ένα οικόπεδο στην Πετέλη, εγώ στην Πετέλη. Αυτό, αυτή την ωραία ιστορία πάλι, που ναι. Νομίζω, στρατή μου, μας είπες ότι ναι. Σε μια συγκέντρωση των Πολυτέχνων, για πες μας. Σε μια συγκέντρωση των Πολυτέχνων που εγώ δεν είχα καμία ιδιότητα να μιλήσω, και οι δυο, και ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Αντωνίου και ο πατήρ Νικόδημος Μπιλάλης, με φωνάζουν. Έλα εδώ να μας πεις κάτι. Μα εγώ τι να σας πω, εγώ είμαι και αγράμματος, αλλά δεν έχω καμία ιδιότητα. Όχι, αλλά εδώ. Αλλά δεν ξέραμε κανένας ότι ένα σχέδιο του Θεού ήταν αυτό το πράγμα. Να βγω και να μιλήσω στο σύλλογο εκεί των Πολυτέχνων,
και να τους πω αυτά που λέω πάντοτε. Γεννήστε παιδιά, γιατί χαρόμαστε. Δεν ήξερα να πω κάποια άλλα πράγματα, δεν είμαι λόγιος, δεν είμαι συγγραφέας. Οπότε κατεβαίνοντας κάτω, κάθομαι δίπλα σε μια κυρία, κυρία Κούλα Φραγκογιάννη. Και λέει, παιδί μου, εσύ που λες να γεννήσουμε παιδιά, έχεις παιδιά? Εγώ τότε είχα 9 παιδιά. Η Ευφραξία, η οποία και αυτή παραδόξως τώρα έχει 9. 9 έχει η Ευφραξία. Και μου λέω, κυρία Κούλα, λέω, έχω 9 παιδιά, του Θεού, λέω 9 παιδιά. Λέω, δώσε μου το τηλέφωνο σου. Να μην σας κουράσω τώρα, είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Καμιά είναι φορά... ωραία, είναι ωραία, πες μας. Λοιπόν, αυτή η Κούλα Φραγκογιάννη έρχεται στο σπίτι μας, παίρνει τηλέφωνο, λέει, θέλω να έρθω, θέλω να έρθεις από εδώ να με πάρεις, έμενε στους Αμερικούς. Να με πάρεις και να πεις και τη Δέσποινα, τη γυναίκα σου, τι θέλει να ψωνίσουμε, θα πάμε να ψωνίσουμε ωραία πράγματα από το σούπερ μάρκετ. Και πάμε λοιπόν και ψωνίζουμε και άλλα μου λέει, γιατί έχω πολλά χρήματα να σου. Και λέει, το μόνο που θέλω είναι να έρθω και στο σπίτι. Ήρθε και στο σπίτι αυτή η κυρία, την δεχτήκαμε με χαρά, εκεί τα παιδιά, ας πούμε, είμαστε αλήθεια. Ήθελε και να δει, ήταν έξυπνη η κυρία. Ήταν φιλόλογος. Ήταν και φιλόλογος, συνάδελφος. Μόλις είχε πάρει τη σύνταξη της είχαμε. Και λοιπόν, τέλος πάντων, μου λέει, άκου να σου πω κάτι. Εσύ μου λέει, θέλω να έρθεις στην Πεντέλη. Τώρα η Πεντέλη, τι είναι, δεν ξέρω. Έρχομαι, λέω, θα μπορέσω, λέω, κυρία Κούλου, μια φορά να έρθω. Τέλος πάντων, σας τα λέω τώρα σύντομα. Γιατί είναι μεγάλη ιστορία και πολύ ευχαριστή για μας, αλλά για εσάς να μην σας κουράσω. Λοιπόν, λέει η κυρία Κούλα, άκου να σου πω, παιδί μου, λέει. Αυτό ήταν το συγκινητικό, γι' αυτό σας το λέω. Εγώ λέω, από τότε που σε είδα, το μυαλό μου μπήκε μέσα ότι το οικόπεδο αυτό που έχω εδώ, εγώ, αυτή δεν είχε παιδιά τίποτα. Ναι, αυτό δεν είχε τίποτα παιδιά. Ούτε παιδιά, ούτε τίποτα. Και μου λέει, μου βασάνεσε μια σκέψη. Τη σκέψη, λέω, κυρία Κούλα, λέει, το οικόπεδο αυτό να το πάρει ο πολίτεκνος, ο στρατής. Και ξανά και ξανά, εγώ λέει, θέλω να το δώσω σε ένα ίδρυμα. Είχα κανονίσει να το δώσω σε ένα ίδρυμα. Και μου έλεγε μέσα η σκέψη αυτή, αυτά τα έχουμε γράψει κιόλα. Λέει, όχι, στο στρατή δώσω, στο στρατή δώσω. Και όταν εγώ μέσα μου ησύχασε, α το δώσω μόνο, γι' αυτό πολύ δείχνω, τόσα παιδιά έχει. Τότε μέσα μου ηρέμησα και χάρηκα πάρα πολύ και τα κανόνισα όλα εγώ. Βρήκα τη συμβολιογράφο, βρήκα συμβολιογράφο η οποία ήταν και η μαθήτριά μου, Φωτεινή τη λέγανε το όνομά τη. Και μου λέει, στρατή, σε θέλω οπωσδήποτε. Τώρα τι να με θέλει, λέει, έτσι και έτσι. Έλα να πάμε, θα κάνουμε ένα συμβόλαιο. Λέει, το οικόπεδο αυτό που σε φώναξε εδώ. Και είναι και μεγάλο οικόπεδο. Ένα στρέμμα. Μπορούσε να κάνει 600 τετραγωνικά σπίτια, όπως και έγινε τόσο. Και μου λέει, κυρία Κούλα, λέει, κοίταξε ένα παιδί μου, εσύ μπορεί να χτίσει για 6 παιδιά. Τα υπόλοιπα εσύ δεν ξέρω πώς θα κάνει. Έχει ο Θεός. Τα υπόλοιπα θα δώσει ο Θεός. Και πράγματι έτσι έγινε. Εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ. Έπρεπε εντωμεταξύ να βρούμε και 5 εκατομμύρια, 5,5 για να πληρώσουμε στα συμβόλαια. Μάλιστα. Και αυτά δεν τα είχε αυτή. Αλλά μου λέει με μια βεβαιότητα, μου λέει εσύ θα τα βρεις. Όντως την άλλη μέρα εμείς τα βρήκαμε. Δεν είχαμε και εμείς καθόλου ούτε μία γραμμή. Ναι, αλλά ένας ευλογημένος άνθρωπος που έμαθε την ιστορία μου λέει, δώσ' μου τον λογαριασμό σου να τα βάλω μέσα. Δεν μου έδωσε 5, μου έδωσε 6 εκατομμύρια. Εγώ λέω, κυρία Κούλα, τα βρήκα. Το ήξερα, μου λέει, που θα τα βρεις. Και κάναμε σε 3 μέρες κάναμε συμβόλαια. Τα είχε έτοιμα, κυρία Κούλα. Πήγαμε στην εφορία, πληρώσαμε τα λεφτά αυτά για να γίνει αυτή η μεταβίβαση. Και έτσι πήραμε αυτό το οικόπεδο που έχουμε δώσει στην Πεντέλη. Τώρα, βέβαια, αυτό είναι γραμμένο και σε κάποιο βιβλίο ενός συγγραφέα. Ναι, πολύ ωραία. Και, ναι, πολύ ωραία. Δεν μας πειράζει αυτό. Οπότε, πώς το λένε, του πατρός. Του πατρός εκεί που είναι στην Πορφυτιλία. Ο πατέρας του Αρσένιου. Ο πατέρας Αρσένιου. Ναι, το έγραψε αυτή την ωραία ιστορία. Βέβαια είναι λίγο, δεν τα έχει ακριβώς πως είναι, αλλά έγιναν έτσι τώρα που σας τα λέω εγώ. Και έτσι λοιπόν, κάναμε αυτά τα συμβόλαια, όλοι χαρήκαμε πάρα πολύ, χαρήκαμε. Και βέβαια το διηγούμε εγώ σε όλους αυτό το πράγμα, γιατί είναι ένα γεγονός του Θεού. Ο Θεός πώς το έδωσε. Και πάρα πολλοί μου λένε, ρε παιδί μου, εντάξει το οικόπεδο, στο έδωσε την κυρία. Α, θα το έλεγα εγώ, με προλάβατε. Λοιπόν. Για πες μας, λέει, πώς στήθηκε. Αυτό, 6 διαμερίσματα. Ναι, πώς στήθηκε. Και εγώ αυτό ακριβώς δεν μπορώ ακόμα να το μέσα μου να το καταλάβω πώς έγινε. Δηλαδή εκείνο τον καιρό να παίρνουν τηλέφωνο εμένα, τον κύριο Στρατή, τον κύριο Στρατή. Έλα, πολύ τέκνε, έλα να σου δώσω κάτι, μου έλεγε ένας, 2-3, όχι ένα. Και μου έδιναν κάτι ποσά, 2 εκατομμύρια, 2,5 εκατομμύρια. Και εγώ έρχομαι να χτίσει το σπίτι για να χτιστεί το οικόπεδο. Και από το πουθενά που δεν είχα εγώ χρήματα, χτιζόταν ένα σπίτι. Όλοι λένε πώς το χτίζει.
συγγνώμη τώρα. Μου βάζετε τώρα μνήμες παλιές πως. Δηλαδή το θαύμα του Θεού. Εγώ καθόμουν έξω από το σπίτι και έρχονταν οι βαρέλες να ρίχνουν μπετά μέσα. Και εγώ λέω, Θεέ μου, πώς θα χτιστεί αυτό. Και χτιζόταν από μόνο του, χωρίς έργο να έχει τίποτα. Ναι, από το Θεό. Και τώρα ακόμα το λέω, ας πούμε, τα παιδιά μου, βέβαια δεν ξέρω πόσο μπορούν να το καταλάβουν. Γιατί τώρα ήδη κάθονται παιδιά μέσα, γεννούν παιδιά. Ήδη τώρα προχθές είχαμε το καινούργιο μωράκι. Ο Αμανουήλ γέννησε ωραία, ένα αγοράκι πολύ όμορφο. Πολύ. Και μάλιστα το γέννησε τη βραδιά που ήρθαμε να οργανώσουμε την εκπομπή και βοήθησαν οι Άγιοι, είπαμε, και γέννησε πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα, πολύ εύκολα. Και γέννησε χωρίς, το γέννησε στο σπίτι. Στο σπίτι, με απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο. Τι να σας πω άλλο, δηλαδή, είναι φοβερά τα γεγονότα, δηλαδή που είναι θαύματα, είναι θαύματα, δεν μπορεί να είναι λογική, δεν έχουν. Εγώ απέναντί μου έχω το Μαρκάτο, δεν θα το ακούσει. Το Μαρκάτο, ο οποίος ήταν πρίτανης στο Πολυτεχνείο. Μάλιστα. Εκεί κάνει πολύ τα με τα σκυλιά του. Μάλιστα. Και μου λέει, εσύ τι δουλειά είσαι εδώ, πώς βρεθείς εδώ. Αυτό σου είναι δικό σου. Λέω, αυτό είναι δικό μου όλο. Και ποιος σου λέω, ο Θεός. Σε παρακαλώ, μου λέει, μην μου λες Θεός. Εγώ λέω, θα σε αποδείξω ότι είναι ο καλός Θεός που τα κάνει όλα. Και τον είπα περίπου αυτά που σας λέω για εσάς τώρα. Και μου λέει, άντε πήγαινε να πιστεύεις αυτό που πιστεύεις στο Θεό. Έτσι έφυγε κατησυμμένος. Ναι. Και του είπα, λέω, ο Θεός μας τα δίνει όλα. Και αυτός τώρα βλέπω μια δυσκολία μέσα του, μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Και έτσι το είπα αυτό σαν γεγονός, γιατί ότι παρόλα αυτά λοιπόν λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν, είναι δυνατόν. Αφού το λες λεπτομέρειες, τι έγινε, πώς έγινε. Και έτσι ας πούμε, να σας είπα τώρα για το Μαρκάτο, να είναι καλά, γιατί είμαστε και φίλοι, γιατί είμαστε κοντά, εσύ, πολύ κοντά είναι τα σπίτια μας. Μάλιστα, στρατή μου, σε αυτό το σημείο θα έλεγα, είπες ότι ένα παιδί σου έμενε στο σπίτι. Αλλά δεν είπες όμως στους ακροατές μας ότι με αυτόν τον τρόπο περιτριγυρίζεσαι από πόσα εγγόνια στο σπίτι αυτό, πες. Τώρα είναι, τα εγγόνια είναι 73 και αυτό είναι ένα γεγονός. Μα όλα τα εγγόνια όλα με είναι... τα παιδιά που είναι και στη Βόρεια Ελλάδα και ναι, λοιπά. Όλα μαζί. Αλλά αυτά που μένουν γύρω σου στο ίδιο σπίτι... Είναι, του Δαμιανού είναι 6, ο Χαράκος τώρα ετοιμάζει το 5ο. Εκεί που μένει και αυτός εκεί. 11 λοιπόν, 10. Ο Εμμανουήλ που έχει 3 εκεί και αυτός είναι από το 3ο γέννηση τώρα. Μετά έχουμε... φύγανε, ήταν και άλλοι εκεί και φύγανε. Ήταν τέτοια... ο Νεκτάριος. Ο Νεκτάριος. Έφυγε και αυτός με τα 2 του. Να, μαζεύονται κάπου 15-16 εγγονάκι είναι εκεί πέρα, ναι. Πάντως εμείς όποτε έρθουμε να σας επισκεφθούμε, περνάνε παιδάκια αμέτρητα από εκεί. Και όχι μόνο, μας έτυχε να έρθουν και από τη Βόρεια Ελλάδα και να γίνεται μέσα στο σπίτι, γιατί 4 παιδιά αυτή τη στιγμή του στρατή θα είχαμε να πούμε ότι μένουν στη Χαλκιδική, έτσι δεν είναι στρατή, και κάνουν ένα χωριό δικό τους εκεί. Λοιπόν, μας έτυχε να έρθουμε επίσκεψη και να είναι και τα παιδιά από τη Χαλκιδική και να γίνεται μέσα στο σπίτι, θα το λέγε, ένας άλλος θα το έλεγε παζουλισμός. Αλλά ήταν τέτοια ευλογία που δεν σε πείραζαν οι φωνές. Το ένα έκλαιγε, το άλλο ήθελε, το άλλο φώναζε, το άλλο. Και μέσα σε αυτή τη φασαρία ένιωθε κανείς μια γαλήνη, μια ηρεμία, μια ευλογία απίστευτη, το λέμε στους ακροατές μας, για να καταλάβουν τι θα πει πολυτεχνία και πώς αισθάνεται ο άνθρωπος μέσα σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια που κάνει ένα χωριό, θα λέγαμε. Πραγματικά, στρατή μου, πώς βγάλατε την απόφαση έτσι να κάνετε τόσο πολλά παιδιά. Κοίταξε, εμείς δεν βγάλαμε απόφαση να κάνουμε πολλά παιδιά. Εμείς είπαμε ότι όσα μας δώσει ο Θεός και κάθε παιδί που ερχόταν, εμείς ανανεώναμε αυτή την θέληση και την απόφαση, γιατί κάθε παιδί μας έφερνε μεγάλη ευλογία, κυρία Μαρία. Δηλαδή το γεγονός ότι γεννιόταν ένα παιδί και μετά εμείς ήμασταν χαρούμενοι. Και μετά, ας πούμε, είχαμε ανάγκη από ένα κρεβάτι για να το βάλουμε. Ερχόταν 2 κρεβάτια. Αμάξι δεν προλάβαμε να το ζητήσουμε. Ήρθε αμάξι, ωραίο, να πάω τα παιδιά βόλτα. Χρήματα ερχόταν από το πουθενά. Ερχόταν στο σπίτι μας χρήματα, δηλαδή οι ανάγκες μας περνούσαν ευχάριστα. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Ήμασταν χαρούμενοι, ευχαριστούσαμε τον Θεό. Γινόμασταν και πιο πνευματικοί. Είναι τραβημένο αυτό να το πω. Αλλά με το γεννιόταν ένα παιδί, η οικογένεια πλούτησε και πνευματικά μαζευόταν όλα τα παιδιά εκεί πέρα και κάναν, ας πούμε, απόδειπνο.
τρελός είναι, λες τώρα... Και συνεχίζουν να κάνουν. Εννοείται, εννοείται. τώρα που είμαστε με τον έναν και μοναδικό, να είναι καλά, δεν μην πούμε λογία, ας πούμε, αμάν Χριστέ μου. Ο Ιωάννης τώρα είναι μόνος. Μάλιστα, Έχουν παντρευτεί τα 12. Εγώ σας λέω, είχα την ρίση της σποδέα του πατρός Παϊσίου. Ο Γιώργος Παϊσίος αυτός είπε, λέει, παιδί μου, όσα παιδιά έχει να έρθουν, θα έρθουν πολλά, αλλά δεν θα γίνουν όσα λέει η Δέσποινα, 40. Θα έρθουν όμως πολλά παιδιά. Και όμως αυτά τα παιδιά, λέει, θα είναι κοντά σου. Θα αγαπάνε τον Θεό, θα παντρευτούν ωραία. Και έγινε αυτό. Όπως και έγινε. Λοιπόν, στρατή μου, σε αυτό το σημείο θα σε θυμίσω να μας πεις την περιπέτεια με αυτό το αυτοκίνητο. Να μάθουν οι ακροατές μας κιόλας ότι αυτά όλα τα παιδιά δεν κλείστηκαν πραγματικά μέσα όπως λέγαμε πριν, αλλά είχαν και τις βόλτες τους και τα ταξίδια τους στο εσωτερικό και μάλιστα σε ένα ταξίδι στην Ιταλία. Πες μας, στρατή, τι έγινε με το αυτοκίνητο και πώς μετά η πρόνοια του Θεού πάλι ενήργησε. Κοιτάξτε να σας πω, κύριε Μαρία. Καταρχάς, εγώ είχα, ας πούμε, ένα κόμπλεξ. Δηλαδή, επειδή είμαστε μεγάλη οικογένεια πολιτική, ήθελα τα παιδιά να μην πούνε, παιδί μου, τι μας έκανες. Ο άλλος που είχε ένα το πάει εκδρομές, τα λοιπά. Και εγώ, επειδή είχα να τους πω εκδρομές, να είναι χαρούμενα, να δουν πράγματα που και οι οικογένειες μικρές δεν τα κάνανε. Εγώ είχα τέτοιο κόμπλεξ, να πάω. Δεν είναι κόμπλεξ, στρατή μου, αυτό. Το ήθελα, βεβαίως, είναι, πώς να το πούμε, φιλοδοξία μας, με την καλή έννοια. Και πηγαίναμε παντού, σε όλη την Ελλάδα, παντού, στην Κύπρο έχουμε πάει 4-5 φορές. Α, στην πατρίδα μου, Στην Κύπρο όλοι μαζί, με το καράβι, μπαίναμε με το αμάξι μας και πηγαίναμε και... Τότε που είχε καράβι, για την Κύπρο, Και είχαμε πάει 2-3 φορές και 2-3 φορές είχαμε πάει με το αεροπλάνο, όλοι μαζί. Και κάνατε διακοπές στην Κύπρο, στρατή. Κάναμε διακοπές στην Κύπρο. Βέβαια, εκεί, ας πούμε, ήταν και τη συμβουλή του Αγίου Πορφυρίου, να πούμε τώρα εδώ. Γιατί είχαμε τη χαρά να τον γνωρίσουμε τον πατέρα, τον Άγιο Πορφύριο, και έλεγε τα παιδιά να δουλεύουν. Και λέω, γύρω, τι δουλειά να κάνουν τώρα, μικρά παιδιά είναι, από τα 10 χρόνια. Όχι, θα βρει μια δουλειά να δουλεύουν. Και εγώ βρήκα την πλαστικοποίηση και κάναμε πλαστικά. Κάναμε 50.000 πλαστικά και τα πέναμε μαζί μας, καθένα σε μια τσάντα και πηγαίναμε στην Κύπρο και τα πουλούσαμε στα μοναστήρια, στο Σταυροβούνι, στο Μαχαιρά, παντού. Και έτσι με αυτά τα χρήματα που παίρναμε από την πλαστικοποίηση που κάναμε. Α, τι ωραία. Γιατί την κάνουμε και τώρα την πλαστικοποίηση εκεί στο. Μα το γνωρίζω, το γνωρίζω. Λοιπόν, και έτσι πηγαίναμε. Τώρα σας λέω αυτά τα πράγματα. Όμως οι εκδρομές μας που κάναμε ήταν τόσο σπουδαίες, που καλές, και τα παιδιά ήταν ευχαριστημένα για αυτό το πράγμα. Κάποια φορά όμως ήθελα να πάμε και στην Ιταλία. Τώρα σας λέω γιατί. Της Ιταλίας. Το έγινε τώρα, νεότερο είναι αυτό της Ιταλίας. Στην Κύπρο, συγγνώμη, θα διακόψω. Ναι, ναι. Στην Κύπρο που μένατε, πώς θα βολεύατε τα παιδιά, τι νοικιάζατε, πώς θα μου είναι άξιο περιεργίας, ναι, γιατί είναι και η πατρίδα μου. Ναι, ναι. Στην Κύπρο πηγαίναμε βασικά στη Λεμεσό. Τελευταία φορά πήγαμε στην Πάφο, γιατί στη Λεμεσό πια ήταν τόσοι πολλοί οι φίλοι μας που θέλαν κάθε μέρα να μας κάνουν τραπέζι. Κάθε μέρα ένα τραπέζι. Όπως είναι φιλόξενοι Ναι, όπως είναι φιλόξενοι. Και μια φορά λέω να πάμε κάπου να μας ξέρουν. Πάμε στην Πάγο χειρότερα ακόμα. Ο ίδιος ιδιοκτήτης στο Κοράλι Πίτσι πήγαμε. Στο Κοράλι Πίτσι. Μπράβο. Ναι. Και λέει, δικά σου είναι όλα αυτά. Ναι, του λέω. Εδώ λέει, όλα τα μπουστάνια είναι δικά σου. Στα φύλλα, καρπούζια. Και τρώγαμε εκεί πέρα στο Πάγο. Τελευταία φορά που πήγαμε και ένα 15ήμερο πηγαίναμε. Πηγαίναμε όμως και πουλούσαμε αυτά τα εικονάκια, τα πλαστικοποιημένα, και μετά ήταν κάποια χρήματα, συν τα δώρα που παίρναμε κτλ. Και παίρνουσαμε και έτσι πηγαίναμε στην Κύπρο. Μάλιστα. Αλλά είχαν γίνει όλοι οι Κύπροι φίλοι μας. Φίλοι. Ο Εστρατή μου. Κουμπάρι μας και κουμπάρους έχουμε. Θα το πούμε στους ακροατές μας ότι ο Στρατής κάνει παντού φίλους. Το έχει το αίμα του, στρατή. Το έχει η όλη του παρουσία, δημιουργεί γύρω φίλους. Στρατή μου, πες μας και για την Ιταλία, λοιπόν. Στην Ιταλία δεν ήταν εγώ που επέμεινα. Κάποιοι άλλοι επέμειναν και λέγανε να πάμε στην Ιταλία. Εγώ ήμουν δύσκολος με την Ιταλία, με καθολική πράγματα, ήμουν αρνητικός. Αλλά έλατε που ήταν η σύζυγός μου, ήταν τα παιδιά ήδη φιλόλογοι, είχα να πάμε να δούμε, λέει, θα τη Ρώμη, δεν θα πάμε. Και εντωμεταξύ μου είπαν, δεν θα το ξεχάσω, πολύ έντονα μου το είπαν, από το Άγιο Όρος, ρε θα σε κλέψουν εκεί, μην πας. Μάλιστα. Εγώ τώρα το πήρα, θα σε κλέψουν εκεί, πρόσεχε καλά.
Και πάμε στην Ιταλία, δύο μέρες πήγαμε ωραία, είδαμε τις κατακόμβες. Στην τρίτη μέρα, το Αγίου Σεβαστιανού, τώρα το θυμήθηκα από πολλά τότε. Ο Άγιος Σεβαστιανός είναι μια κατακόμβη Άγιου Σεβαστιανού. Και αφήναμε τα αμάξια απ' έξω και όταν βγήκαμε έξω, το κλέψαμε το αμάξι. 14 άτομα είμαστε. Ναι, αγωνία, κακό, εγώ τώρα τι να κάνω, Κύριε, βοήθησε με. Και αμέσως έτσι μου φωτίστηκα, έτσι να το πω έτσι. Παιδιά, λέω, δεν θα γίνει των Ιταλών. Ένα αμάξι μας πήρανε. Τα διαβατήριά μας, αυτά μας είναι όλα στο ξενοδοχείο. Σαν να μην μας πήραν τίποτα. Και τους αλλάζω τη διάθεση όλους και κάναμε όλη την εκδρομή μας. Δηλαδή είχαμε. Α, δεν διακόψατε στρατιώτες. Τίποτα. 10 μέρες τις πέρασαμε. 3 μέρες πήγαμε στην Βενετία και άλλες 3 μέρες στην άλλη. Και η μετακίνηση γινόταν με μέσα στην Ελλάδα. Με λεωφορεία και με τρένα. Μάλιστα. Και έτσι γυρίσαμε ύστερα από 10 χρόνια. Από 10 και ήταν πόσα παιδιά τότε. Δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι ότι ήμασταν 14 άτομα. Μάλιστα, μάλιστα. 14 άτομα. Μάλιστα. Και όταν ήρθαμε εδώ, είχαμε μια αγωνία. Μας πήραν το αμάξι, κλέψαν το αμάξι. Πήγαμε σε διάφορες πρεσβείες και τα λοιπά, τίποτα. Οι Ιταλοί δεν μας δώσαν σημασία. Όμως λέω τώρα αυτό το τελευταίο γιατί δεν θέλω να σας κουράσω. Όχι, δεν μας κουράζει στρατή, αυτά με αγωνία περιμένουμε. Έρχομαι, έτσι. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ και ένας ιερέας, να μην πω άλλα, ένας ιερέας έμαθε για το γεγονός. Και λέει, το πήρε το αμάξι. Λέει, πήγαινε, τώρα λέει, δεν το χρειάζεσαι, για σιγά άρχισε να παντρεύεις τα παιδιά σου, θα πας να βρεις ένα αμάξι για 7 άτομα, 7 θέσιο και ένα μικρό να πάρουμε στην κυρία Δέσποινα που πάει στο σχολείο, που είναι καθηγήτρια. Και από ένα αμάξι που είχαμε, αποκτήσαμε 2 αμάξια, κυρία Μαρία μου. 2 ολοκένουργα αμάξια, Ford μάλιστα, Ford και τα δύο, όπως ήταν Ford και αυτό που μας κλέψανε οι Ιταλοί. Και έτσι βρεθήκαμε εδώ σε λίγο καιρό, με 2 αυτοκίνητα πλέον, και αυτό το πράγμα το θεωρήσαμε κι εμείς ότι είναι ένα φοβερό θαύμα του Θεού, γιατί δεν ήταν εύκολο, το δεν είχα πάντα, που χρήματα δεν είχα. Δηλαδή να σου το δώσει. Και από εκεί που δεν είχαμε πώς να κινηθούμε για λίγο καιρό, κάνα 2 μήνες, μετά βρεθήκαμε με 2 αυτοκίνητα. Δόξα τω Θεώ. Τι να σας πω, ό,τι να σας πω, θα σας πω ότι ζούμε σε ένα θαύμα μέσα, κύριε Βαρέ. Είναι η ζωή σας όλη ένα μεγάλο θαύμα, στρατή μου. Στρατή μου, δεν είπαμε όμως στους ακροατές μας το δικό σου επάγγελμα. Η φίλη μου η Δέσποινα, είπαμε ότι δούλεψε τα τελευταία χρόνια, όλα τα χρόνια μεγάλωσε τα παιδιά και με τον νόμο αυτό των πολυτέκνων πήγε στο σχολείο, γι' αυτό είμαστε και συνάδελφοι και εργάστηκε κάποια χρόνια στο σχολείο. Εσύ, στρατή μου, ποιο επάγγελμα, με τι ασχολιώσουν? Εγώ, κυρία Μαρία, να σας πω κάτι. Τι λέω όταν με ρωτάνε να κάνω αυτή την ερώτηση? Λέω, είμαι επαγγελματίας πατέρας και γελάνε. Συγχαρητήρια. Λέει, τι επαγγελίστε μου, λέει, κύριε, που με τόσο παιδί. Λέω, πατέρας είπα. Γιατί αυτό το πήρα από έναν εάπονα από τον είπαν οι δημοσιογράφοι. Τι επαγγελίστε και είπε πατέρας. Και είχε 8 παιδιά. Εγώ λοιπόν που έχω 13 μπορώ να το πω. Ωστόσο όμως, πράγματι πήρα σύνταξη, είμαι συνταξιούχος της ΔΕΗ. Α, είστε ΔΕΗ, δόξα τω Θεώ, αλλά όμως δεν μπορώ να το κρύψω και αυτό. Ο διευθυντής μου έλεγε, άντε να πηγαίνει στο σπινά να πλώσει και ένα πλυντήριο. Ναι. Δηλαδή για την εύνοια και τις διευθύνσεις ακόμα. Και το διευθυντή ακόμα. Ναι, δεν πήγαινε κοντά στα παιδιά. Δηλαδή ήμουνα με στη ΔΕΗ, το λέω, αλλά όμως προσπαθούσα να είμαι κοντά και κοντά στα παιδιά. Πολύ. Μου λέει η κυρία Δέσποινα, σήμερα μάλιστα μου το λέει, μου λέει, ρε παιδί μου, τα νέα παιδιά σήμερα, δηλαδή αυτοί οι νέες οικογένειες, τα παιδιά δεν τα πάνε. Εσύ θυμάμαι, τα άρπαζες και πήγαινες κάπου. Τα 8, τα 9, τα 10, πόσο ήταν, 12, να πάω κάπου για να ξεκουραστεί αυτή. Να διαβάσει, να κάνει, γιατί είχε και τα μαθήματά της. Και έτσι ήμουν επαγγελματίας πατέρας πράγματι. Δηλαδή έπαιρνα τα παιδιά να πάω σε διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, να πάμε, γιατί το είχα μέσα μου αυτό ότι να μην μας κατηγορήσει κανείς και πήρε, παιδί μου, αυτά τα παιδιά τα έχει κλείσει μέσα. Και εγώ υπερβολικά τα έβγαζα μάλιστα, όχι τα έκλεινα, αλλά τα έβγαζα έξω. Ως φίλη το ομολογώ κι εγώ. Ότι ο στρατής, ο φίλος μας, λαμβάνει μέρος σε πολύ περισσότερες εκδηλώσεις και δεν ξέρω κι εγώ, από ότι εμείς, η δικιά μου οικογένεια, που έχουμε 3 παιδιά μόνο. Αυτό είναι μια ιδιαίτερη ευλογία, στρατή μου, πολύ ιδιαίτερη. Και σας έδωσε και δύναμη ο Θεός, γιατί αυτά όλα χρειάζονται μεγάλες αντοχές, έτσι δεν είναι, στρατή? Ναι, 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 δεν είναι απλό θέμα. Ναι, ναι, και έλεγε, μα τώρα δεν κοιμήθηκε όλη νύχτα, τι κάνει τώρα, τρέχεις πάλι.
δεν ξέρω, εγώ ήταν μια δύναμη που την είχα μέσα μου. Έτσι, δεν έτσι. Έχω πρόβλημα. Λέω, εγώ δηλαδή έκανα δουλειές, ας πούμε, και άλλες δουλειές. Αυτό ήταν τη ΔΕΗ. Αλλά έκανα και άλλες δουλειές, δηλαδή που είχα σχέση με τα μοναστήρια, να πάω εικόνες, να πάω στο Άγιο Όρος, πήγαινε, ερχόμουν. Όλα αυτά τα πράγματα τα έκανα με τέτοια προθυμία και χαρά που δεν είχα, ας πούμε, πρόβλημα, έτσι, κούραση, δεν είχα κούραση. Να και τώρα είμαι Είσαι στον Άγιο Φαντούριο, θα πούμε στο κρατός μας τώρα τι κάνεις, πες τώρα τι αξίζει. Τώρα είναι τώρα λίγος καιρός, καμιά πέντε μήνες περίπου, ότι με στέλνει τώρα το Άγιο Όρος, η Μονή Διονυσίου, μου στέλνει, έχει ένα εκκλησιάκι, τον Άγιο Φαντούριο στο Παγκράτη, και πηγαίνω κάθε μέρα εγώ, μάλιστα χθες έκανα μια λειτουργία. Από Πεντέλη στο Παγκράτη. Από Πεντέλη κάθε μέρα πηγαίνω περιφερειακά, ανεβαίνω εκεί, κατεβαίνω στην Κεσαριανή και πάω στο. Το καθαρίζουν τα καντήλια όλα και έρχεται ο κόσμος και ανάβει τα αυτά και τους κουβεντιάζουν. Να, αυτά τα λέω και μαζί. Και φεύγω πέντε ώρα πτώμα, λέω, να μιλάω συνέχεια. Νοθετείς ανθρώπους, το... στηρίζεις ανθρώπους εκεί στρατεύει. Yeah, όπως εσύ το έχεις έτσι, έτσι στο αίμα σου κι αυτό. Πάντα μας παρηγορείς σε δύσκολες ώρες και εμάς στρατή μου, μας στήριξες. Ψυχολόγησες ότι δεν είμαστε τόσο καλά και προσπαθούσες να μας βοηθήσεις. Έχεις ταλέντο μεγάλο, στρατή σου έδωσε ο Θεός. Και πάντα εύχομαι έτσι να στηρίζεις ανθρώπους γύρω σου. Θα ήθελα να μας πεις τώρα, στρατή μου, ηθικά και οι άνθρωποι της Εκκλησίας σας στήριξαν. Για να μπορείτε αυτό το έργο, το μεγάλο έργο της υπερπολιτεχνίας, να το βγάζετε πέρα. Θέλατε ηθική στήριξη. Είχατε απευθείας από το Θεό τη βοήθεια, όπως φαίνεται. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω, στρατή, πρωτού προχωρήσουμε σε αυτό, ήταν ότι να πούμε στους ακροατές ότι συνδέεστε ιδιαίτερα με τη Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους, επειδή εκεί είχε ένα θείο, πέστε το. Ναι, ήταν ο πατήρ Χαλάμπος, ήταν του πεθερούμου αδελφός, συνεπώς πολύ συγγενή, ήταν ηγούμενος εκεί, αλλά μετά αμέσως ο ηγούμενος, ο καινούριος που ήρθε, ο πατήρ Πέτρος, που είναι ηγούμενος, είχαμε μια γνωριμία και μια συνεργασία πολύ μεγάλη, πολύ ωραία και μας στήριξε και πάντοτε μας στήριξε και μας στηρίζει ακόμα, ας πούμε, το μοναστήρι με τον ηγούμενο, τον πατέρα Πέτρο. Αυτό δεν μπορούμε να το κρύψουμε, παρόλο που αυτός δεν θέλει να ακούει το όνομα του. Όχι βέβαια, δεν μπορούμε να το κάνουμε μία το πράγμα, δεν μπορούμε να το κάνουμε γίνεται. Γιατί εμείς νιώσαμε από εκεί ότι το στήριγμά του είναι για μας ακόμα και τώρα, είναι πολύ ευεργετικό και τώρα ακόμα. Μάλιστα σε μια στιγμή που έτσι κουβεντιάζαμε, λέει, ρε παιδί μου, εγώ αυτά τα παιδιά αισθάνομαι ότι τα έχω δικά μου παιδιά ότι είναι. Απόδειξη δηλαδή ότι και τώρα νοιάζεται έναν έναν τα παιδιά. Και αυτό το λέω σαν μια ευγνωμοσύνη να το... Απέναντι σε αυτό τον ευλογημένο άνθρωπο του Θεού. Εγώ πάντοτε λέω ότι μας τον έστειλε ο Θεός. Δηλαδή, όντως, σε πολλές δυσκολίες, από αυτός της Έλληνε αμέσως γρήγορα. Μάλιστα. Με την προσευχή του. Μάλιστα. Με αυτόν πηγαίναμε και βλέπαμε τον πατέρα Πορφύριο, παρόλο που... Με τον γίνοντα, πηγαίναμε στον πατέρα Πορφύριο. Ναι. Παρόλο που αυτός δεν θέλει να το δέχεται αυτό το πράγμα, μην λες τίποτα για τον πατέρα Πορφύριο, δεν μπορούμε να το πούμε. Όχι. Είναι ο γίνοντα, ο πατέρα Πορφύριο. Ναι. Έτσι. Ναι, και έτσι το λέμε και όλα και τώρα, ο Άγιος Πορφύριος πλέον τώρα, που πολύ όπως και τον Άγιο Ιάκωβο. Πηγαίναμε στον Άγιο Ιάκωβο και έλεγε, παιδί μου, τόσα παιδιά, πώς θα βγάζεις πέρα, μου έλεγε ο πατήρ Ιάκωβος, τότε προσπαθώ να το θυμηθώ, αλλά, ξέρω, σαν τα πουλάκια του ουρανού ο Θεός σας τρέφει. Τι ωραία. Έλα, κύριε, δυο δοχεία λάδια δώσε στον Πολύτεχνο και όλη τη ζάχαρη, παιδί μου. Θυμήθηκα τώρα που λέμε... Βέβαια, συγκινητικά, όλα. Α, τι λέτε τώρα, λίγο, μεγάλη ευλογία ήταν και κι άλλοι πατέρες. Δηλαδή τώρα που απαντώ και στο ερώτημα που είπατε, ποιοι μας στηρίξανε. Ναι, πέστε μου. Μας στηρίξανε, εγώ πολλές φορές το λέω, τώρα σου μας στηρίξε, οι μοναχές, οι ηγουμένισες, αυτές, όπου και αν πηγαίναμε, να μας δώσουν πράγματα. Δηλαδή ένας που να μείνει της Εκκλησίας, δεν θυμάμαι ένας άνθρωπος που να μείνει της Εκκλησίας και να μας πει πάρε κάτι. Όλοι ήταν της Εκκλησίας άνθρωποι, όλοι. Τα μοναστήρια, πηγαίναμε να προσκυνήσουμε και όταν μαθαίνανε, όλα δικά του είναι. Τρέξει. Όλοι τρέχανε να πάνε να φέρουν λάδια, να φέρουν εξίδια, να γεμίσει το αμάξι. Δηλαδή, αυτό το λέω γιατί το έχω ανάγκη να το πω, ρε παιδί μου. Οι μοναχοί μας τρίξαν, μας δώσανε να φάμε. Να.
Και αυτή η κυρία που μας έδωσε και το οικόπεδο, ο άλλος που μας έδωσε το σπίτι δεν ήταν ιερομόναχος, ο πατήρ Κύρλος. Αυτή που μας έδωσε το σπίτι δεν ήταν θρησκευόμενη. Μεγάλη θρησκευόμενη. Και μας έδωσε το οικόπεδο, την Πετέλη. Όλοι έχουν σχέση με τον Χριστό. Αυτός που μας βοηθούσε να κτίσουμε το σπίτι. Ο κύριος Χατζιωάννου, πρέπει να τον αναφέρουμε. Α, ο κύριος Χατζιωάννου ήταν. Έλα πολύ γλυκά, έλα εδώ παιδί μου. Πήγαινα και μου κόβει μια επιταγή 2,5 εκατομμύρια. Έλα να πάρεις, λέει, ένα αρνί για τα παιδιά. Μπράβο. Και εγώ δεν θα ξεχάσω και γελούσα. Λέω, κύριε Βάσο, με τα χρήματα που μου δώσατε, θα πάρω ολόκληρο το κοπάδι και τη στάνει μαζί. Και γελούσε, χάτε ρε χάσε, πάρε ρε να έξι. Και δεν θα το ξεχάσω. Που πήγε μια φορά, μάλιστα, είναι τόσο ένα γεγονός φοβερό το οποίο πρέπει να το αναφέρω. Οπωσδήποτε. Πήρα, μου έδωσε 2 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια χρήματα. Πήγα στην τράπεζα, ξαργύρωσα την επιταγή και πάω στο σπίτι χαρούμενος. Και μου λέει η γυναίκα μου, λέει στρατή, είπε ο κύριος Βάσος, ο κύριος Χατζιωάννου να πας. Τώρα που κέρδομαι, της λέω, με γεμάτος λεφτά. Μάλιστα τα έδινα έτσι για την γυναίκα μου να το χαίρεται, ας πούμε, ότι του Θεού είναι, ρε παιδί. Όχι, τώρα μου είπε να ξαναπάς πάλι. Και πάω πάλι και μου λέει, έλα εδώ ρε γουρλί, έλα εδώ, δεν μπορώ να σου δώσω, λέει, την επιταγή. Και έκλεισε μια συμφωνία διακρατική. Να με τα καράβια του θα πάει να φορτώσει ρύζι από την Καρολίνα, από την Αμερική και θα έρθουν στη Σαουδική Αραβία. Και εγώ λέω, τι δουλεύω. Εσύ είσαι, λέει, ο γουρλής, μου λέει. Και μου κόβει 4 εκατομμύρια. Και μου λέει όμως, πρόσεξε, μου λέει, αυτή την επιταγή, το 1,5 θα είναι δικό σου και τα 2,5 θα είναι δικά μου. Και το σας το λέω αυτό για να δείτε, ας πούμε, που σας μιλάω, τι επιρρηπής είμαι στη φιλαργυρία και στη... Εγώ όταν, όταν γύριζα εγώ, ας το πω εγώ και εσύ, ας πούμε, το δεχτείς. Εγώ όταν γύριζα, αχ, έλεγα, τι ωραία να έλεγε, 2,5 εσύ και 1,5 εγώ. Έλεγα μέσα μου. Άρα πήγα και τον έλεγα και θέλω να σου πω, στην ίδια μέρα πήρα τόσα χρήματα. Ένα πώς έγινε το σπίτι στην Πεντέλη. Ναι, έτσι έγινε το σπίτι. Δηλαδή, τάστηνε ο Θεός και εγώ ένιωθα την παρουσία του Θεού. Δηλαδή, του Θεού είναι αυτά τα χρήματα. Και τα σεβόμουν, βέβαια, εννοείται, γιατί ένιωθα αυτό που. Και άλλα πράγματα, τι να σας πω, κάθε μέρα οι ανάγκες του σπιτιού, ας πούμε, θυμάμαι, ήταν πολύ μεγάλες. Αλλά όλα εκπληρωνόταν. Όλα εκπληρωνόταν. Να πας στα σχολεία, να πας στο ιδιωτικό σχολείο, στην παιδεία. Στο ιδιωτικό σχολείο, στην παιδεία, ναι. Πηγαίνα. Είχατε στείλει παιδιά, ναι. Όλα, τα πιο πολλά παιδιά από εκεί πήγαιναν. Η Μαρίνα, η Ελπίδα, η Κατερίνα, η Μαρία. Βέβαια. Ναι, δόξα τω Θεώ. Θέλω να πω, όλα ερχόταν με κατευχήν. Ναι, και νιώθαμε αυτή την παρουσία του Θεού μέσα μας. Και δεν, ποτέ δεν είπαμε, αχ, να προφυλαχτούμε, να μην κάνουμε άλλα παιδιά. Άστα να γίνουν τα παιδιά. Έλεγε, είχαμε την συμβουλή του Γέροντα, του Αγίου Παϊσίου. Παιδί μου, λέει, όσα παιδιά γίνουμε, άστα, λέει, ο Θεός θα στα μεγαλώσει, θα στα τρέψει. Και έγινε αυτό, να, 12 γάμους κάναμε, 12 τραπέζια, πολυτελείες τραπέζια. Έτυχα κι εγώ σε γάμο στρατή. Λοιπόν, 12 σπίτια, 12 μάτια έχουν τώρα αυτοί όλοι, τώρα έχουν σπίτια μεγάλα. Όλα αυτά νιώθαμε ότι του Θεού είναι και είναι, όντως έτσι είναι. Τι να σας πω, κύριε Μαρία, πέστε μου ότι δεν θα σας πω. Θα σας πω, στρατή μου, σίγουρα παρόλα αυτά που μας λέτε, θα ήρθαν και ώρες δύσκολες. Σίγουρα θα, με τόσα παιδιά και τόσα εγγόνια, τις ώρες τις δύσκολες πώς θα βγάλετε πέρα, πέστε μας και κάποια δύσκολη ώρα αν έρχεται στο μυαλό σας. Νομίζω ότι δεν θα ήταν όλα ρόδινα πάντοτε. Έχω δίκιο ή δεν έχω, δεν ξέρω, στρατή μου. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, εγώ μπορεί να παραξηγηθώ, αλλά αυτό που αισθάνομαι, αυτό θα σας πω. Βεβαίως. Εγώ οι δυσκολίες που είχαμε ήταν μόνο όταν ήμασταν σε πτώση ηθική. Δηλαδή όταν εγώ ήμουν σε αμαρτία, τότε ήταν δύσκολες και οι ώρες με την οικογένεια. Τα άλλα ήταν πολύ ωραία. Αλλά όταν εγώ, ας πούμε, ξέρω εγώ, έλεγα ένα ψέμα, ρε παιδί μου, έκανα, τι να πω τώρα, μιλούσα άσχημα στην γυναίκα μου, τότε ερχόταν μια πτώση μέσα μου. Τότε αισθανόμουν την πτώση. Αλλιώς κατά τα άλλα δεν είχαμε δυσκολίες με την έννοια, όχι, δεν έχουμε να φάμε τώρα. Δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Ποτέ, στρατιώτη. Ποτέ δεν είχαμε, όχι. Ποτέ. Δεν προλάβαινε να γίνει αυτό και ερχότανε. Ερχόταν και τα φαγητά και τα αυτοκίνητα και τα οικόπεδα. Αλλά εγώ αισθάνομαι τώρα στο διάβα της ζωής μου, ας πούμε, ότι η πτώση μου ήταν τότε. Όταν εγώ έπεφτα, ρε παιδί μου. Όταν όλοι λιγοπιστούσατε κάπως. Όλοι λιγοπιστούσατε τότε.
όταν έπεφτα στη λεμαργία, στην, να μην πω άσχημες λέξεις τώρα μέσα που όχι, είναι στο νέο. Αλλά τότε ήμουν σε πτώση. Τότε ήμουν. Και τότε όχι, ήταν να έπρεπε να πάω στο πνευματικό να του πω, γέροντα έτσι και έτσι πάλι έπεσα. Και τότε πάλι έπαιρνα τα πάνω μου. Μπράβο. Αυτό ήταν η πτώση. Αυτός είναι ο αγώνας του κάθε χριστιανού στρατή μου. Έτσι. Είναι η πνευματική ως αγώνας αυτός που είναι σκληρός για όλους μας. Πολύ ωραία στρατή μου. Μας τα λες πάρα πολύ ωραία. Μας συγκινείς με αυτά που λες. Και τι να πω, θα προχωρήσουμε πιο πέρα να μας πεις τώρα αυτό το αξιοθαύμαστο που συμβαίνει μέσα στο σπίτι σας. Όλα τα παντρεμένα παιδιά σας μέχρι σήμερα, τα 12, συνεχίζουν την παράδοση της υπερπολίτεκνης οικογένειάς σας, έχοντας δίπλα τους γαμπρό ή νύφη αντίστοιχα τα κορίτσια σας και τα αγόρια σας που συμφωνούν απόλυτα να κάνουν πολλά παιδιά. Και έτσι έχουν 8, 9, 10, μέχρι πόσο στρατή μου, μέχρι 10 παιδιά, μέχρι 10 πρώτη, παιδιά πρώτη. Τα πρώτα που παντρεύτηκαν. Ναι. Μάλιστα, για πέστε μας πάνω σε αυτό, πώς συμβαίνει να είναι και όλα τα παιδιά στον ίδιο δρόμο. Νομίζω ότι τα παιδιά το πήραν από μικρά αυτό, το θέμα δηλαδή, να κάνουν και αυτά παιδιά. Γιατί θυμάμαι η πρώτη μου κόρη μου έλεγε όταν είχαμε εμείς ήδη 12 παιδιά. Λέει, μπαμπά, τώρα λέει, έχεις 12 παιδιά και η υπερηφάνεια σου είναι πάνω από το κεφάλι σου και τα θέλεις 12, γιατί το 13 έλειψε, το 14 λείπει, γιατί δεν πας παραπέρα, μόλις είσαι τα 12. Και το έλεγε με ένα τέτοιο τρόπο, κηρυκτικό μάλιστα, και λέω, αυτή θέλει και άλλα παιδιά. Και της λέω, κόρη μου, να είναι καλά τώρα, τη θυμάμαι και συγκινούμε, λέει, κόρη μου, η μητέρα σου δεν συλλαμβάνει άλλο. Δεν λένε ότι εγώ από υπερηφάνεια δεν θέλω άλλα. Έτσι μου λέει, ναι, λέω, καλά, τότε λέω, άμα είναι έτσι, πάω. Και όντως, μετά που ήρθε το 13, λέω, Μαρίνα μου, είναι έγκυση μαμά. Τέτοια χαρά πήραμε κι εγώ κι αυτή. Και μου λέει η Μαρίνα, στρατή μπαμπά μου, λέει, σε παρακαλώ, μην το λες πουθενά, εγώ θέλω να το πω στα αδέρφια μου. Και τι να κάνω, λέω, δηλαδή, πώς να το κάνω. Λέει, εσύ θα πάρεις τη μαμά, θα πάτε μια βόλτα στο Λονδίνο, θα πάρεις για όλα από ένα δωράκι, μάλιστα θυμάμαι που τους πήρα στις Sportex παπούτσια, και θα τα ανακοινώσω εγώ. Ήρθαμε λοιπόν εδώ στο χαλάνδι που μέναμε και λέει η Μαρίνα, λέει, ακούστε να σας πω, είναι μεγάλη ιστορία, ωραία ιστορία, πολύ ωραία, αλλά μην πιάζεσαι, έχουμε χρόνο. Άντε, λοιπόν τώρα ερχόμαστε μέσα με την κυρία Δέσποινα από το Λονδίνο, με τα παπουτσάκια όλα, με τα σκούτες, όλα, και λέει η Μαρίνα, λέει, ακούστε να σας πω παιδιά, το δωράκι αυτό δεν το κάνει ούτε η μαμά ούτε ο μπαμπάς. Το κάνει το καινούριο μωρό που έρχεται. Ωραίο. Και πέσανε αυτά τώρα όλα και τα 10, ας πούμε, 11 παιδιά, πέσανε πάνω στην κοιλιά της μητέρας, της μαμάς, να τη φιλάνε και να σε ευχαριστούμε Θεέ μου, και με χαρά περιμέναμε το 13 παιδί μου. Που πανηγυρίζατε όλοι μαζί. Έκαμε χορούς, κάναμε πανηγύρια. Ξανά και μετά ήρθε και το 13 τέλος πάντων, αυτός ο 13, ο οποίος αυτό τώρα πια είναι, δεν το είχα σκοπό να το πω, αλλά το λέω πάλι για τους ανθρώπους που έχουν παιδιά και τα παιδιά τους έχουν παρακλίνει λίγο, να σας πω ότι τι συνέβη σε εμάς. Τώρα θα με παραξηγήσει, πιστεύω να μην τα ακούσει ο γιος μου αυτός ο 13. Λοιπόν, αυτός ο 13 λοιπόν, μέχρι πέρυσι ήταν αδιάφορος με τα πνευματικά. Δεν ήθελε να πάει στην εκκλησία και τώρα σας λέω, κυρία Μαρία, μένουμε κατάπληκτοι. Το μέγα θαύμα είναι τώρα. Ο Ιωάννης έρχεται στο απόδειπνο και μου λέει, παπά, δεν θα κάνω από εκεί πέρα απόδειπνο χωρίς χαιρετισμούς. Τι να σου πω, ναι, τελείως. Και από τότε είναι αρκετό καιρό τώρα και απόδειπνο με χαιρετισμούς. Το θαύμα έγινε. Το θαύμα έγινε και τρέχει αυτός τώρα από εκκλησία σε εκκλησία. Το παιδί 23 χρονών στο Πολυτεχνείο πηγαίνει. Τώρα μάλιστα από εκεί που λέγαμε ότι θα το παρατήσει, τώρα μου λέει ένα-δύο μαθήματα ακόμα, τελειώνει το 4ο έτος. Και είναι ένα θαύμα εδώ και ένα χρόνο. Και βέβαια δεν μπορούμε να μιλήσουμε και την κοπέλα που είναι κοντά του, μια πολύ καλή κοπέλα, η Ματίνα, και η οποία αυτή τώρα και οι δυο μαζί, τους βλέπεις, υμνούν και το ξέρουν το Θεό μέρα νύχτα, κυρία Μαρία μου. Αυτό είναι το θαύμα, το μέγα, έτσι για μένα τουλάχιστον. Και αυτό συμβαίνει με όλα σου τα παιδιά, στρατή. Συμβαίνει, στρατή μου, με όλα τα παιδιά. Σε αυτό το σημείο, επειδή ο χρόνος συμπληρώνεται της εκπομπής, μπορούμε λίγο ακόμα να κρατήσουμε το χρόνο, όπως μου λέει ο σύζυγος που κανονίζει. Λοιπόν, θα μας πει, στρατή μου, σε αυτό το σημείο,
πώς τα παιδιά όλα, τα δικά σου, βρήκαν αντίστοιχα κορίτσια ή αγόρια αντίστοιχα όλα της Εκκλησίας. Πώς έγινε αυτό? Εγώ πιστεύω ότι και αυτό είναι ένα θάμα, δηλαδή ο Θεός το τράβηξε τα παιδιά, δεν είναι δικό μου, ούτε των παιδιών είναι αυτό. Εγώ θυμάμαι πριν, όταν πρόκειται να παντρευτώ, παρακάλεσα τον Κύριο. Λέω, Κύριε, βοήθησε μου, δώσε μια γυναίκα όπως εσύ ξέρεις. Και το ίδιο πράγμα τώρα είπα και στα παιδιά μου. Να του κάνετε θέμα στον Κύριο, εσείς που θέλετε να παντρευτείτε. Μην το ψάξετε από εδώ και από εκεί, στα πάρτι και στα λεπτά να βρείτε γυναίκες και άντρες. Μπράβο, θα πάτε στην Εκκλησία και ο Κύριος σας, και ο Κύριος μας το έκανε αυτό. Εγώ έρχονται άνθρωποι τώρα και μου μιλάνε και του λέω αυτό ακριβώς. Πηγαίνετε στον Χριστό. Ο Χριστός σας περιμένει για να σας δώσει την κοπέλα που θέλει, που θέλετε, που πρέπει να έχετε. Αυτό έγινε στη ζωή μου, αυτό λέω και τώρα και σε εσάς. Και έρχονται εκεί στο εκκλησιάκι που μου μένω και τους λέω αυτή την ιστορία. Πάτε στον Χριστό. Εδώ πάνω στον Χριστό και λέμε, δώσε μας χρήματα, δώσε μας. Και τον άνθρωπό σου δεν θα πας εκεί. Και περιττώ να σας πω ότι ένας γέροντας που είναι σοφός, δεν θέλω να σας αναφέρω το όνομά του, σοφός μου λέει, Πολύτεχνε, βάλα το κεφάλι σου στον τοίχο. Ο Χριστός σου στέλνει τα καλύτερα παιδιά. Όξε. Γιατί περνάνε και αυτά και από το μοναστήρι και τα βλέπει, σου στέλνει τα καλύτερα παιδιά. Εκεί πραγματικά εγώ... είναι τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει εγώ, στρατή μου. Ναι, τα δικά, η δικά σας οικογένεια και τα παιδιά σας. Εγώ θα ήθελα να πω και αυτό που μου που έχω ακούσει από σας, έτσι μια ομολογία, ότι πολλά παιδιά σας βρήκαν σύζυγο στο κύκλο του μακαριστού και σπουδαίου ανθρώπου της Εκκλησίας μας. Πες, στρατή μου, πες το εσύ. Ο Πατήρ Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος. Μάλιστα, ναι. Ο Πατήρ Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος. Μάλιστα. Είναι σημείο αναφοράς τώρα για το θέμα αυτό, γιατί τα παιδιά μου πράγματι εκεί πήγαν, τα πρώτα παιδιά μου που πήγαν εκεί, οι πρώτες μου κόρες που το γνωρίσανε, και εμείς ευεργετηθήκαμε πάρα πολύ από τον πατέρα Κωνσταντίνο. Εγώ μάλιστα έλεγα στο πνευματικό μου, λέω, Γέροντα, τα παιδιά πάνε εκεί στον πατέρα Κωνσταντίνο. Λέω, άκου να σου πω κάτι. Εάν όλοι οι άλλοι είναι καθηγητέ, λοιπά, ο πατήρ Κωνσταντίνος είναι πρίτανης. Άστε τα παιδιά σου να πάνε εκεί. Πολύ ωραία. Με πολύ αγάπη ο πατήρ Ιωάννης Νηριανάκης, τον αναφέρω και το πνευματικό μου, να ξέρω. Μην πάτε όμως, γιατί τώρα δεν είναι και πάτε. Δεν παίρνει. Αλλά ο πατήρ Ιωάννης Νηριανάκης, ο αγαπητός μου πνευματικός, που τον έχουμε πάνω από 30 χρόνια, και μου έλεγε, παιδί μου, ο πατήρ Κωνσταντίνος είναι ο πρίτανης. Και βέβαια, γι' αυτό πηγαίναν και αυτοί, και εμείς χαιρόμασταν που πηγαίναν, και βέβαια εννοείται, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, στρατή μου, σε αυτό το σημείο θα ήθελα και εγώ να πω κάτι για τον πατέρα Κωνσταντίνο Στρατηγόπουλο. Ομολογία τώρα του δικού μας πνευματικού πατέρα, μακαριστού πατρός Δανίλη Γούβαλη, που χάρη σε αυτόν γίνονται αυτές οι εκπομπές, που μου έδωσε την ευλογία του να κάνω εκπομπές και γι' αυτό κάνω αυτές τις εκπομπές. Λοιπόν, ήταν πολύ αγαπητοί μεταξύ τους ο πατήρ Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος και ο πατέρας Δανίλ Γούβαλης. Όταν και εμείς κάποτε του είπαμε να πάμε, κάνει ομιλίες ωραίες το καλοκαίρι έξω. Κάθε Πέμπτη. Κάθε Πέμπτη δεν έκανε στο ύπαιθρο, θαυμάσιες υπαίθριες. Λοιπόν, και του λέμε να πηγαίνουμε. Εκεί θα πηγαίνετε, θα παίρνετε τα παιδιά και θα πηγαίνετε και θα του λέτε και τα... Και τα σέβη μου, δεν θυμάμαι ακριβώς τι μας είπε, θα του λέμε και τα χαιρετίσματα, τέλος πάντων, όπως το λέμε, συγκαθημιλουμένοι. Δεν μπορούμε να μην τιμήσουμε τον πατέρα Κωνσταντίνο Στρατηγόπουλο, εφόσον τον αναφέραμε, έναν άνθρωπο που πρόσφερε τόσα στην Εκκλησία μας και είναι αλυσμόνητος και θα είναι για πάντα ο μεγάλος αυτός γέροντας της εποχής μας. Έτσι δεν είναι, Στρατή? Δύο λόγια για τον πατέρα Κωνσταντίνο και τελειώνει ο χρόνος μας για σήμερα. Θα συνεχίσουμε και στην αυριανή, την επόμενη εκπομπή μας. Πες μας δυο λόγια για τον πατέρα Κωνσταντίνο εσύ. Εγώ τι να πω, μια φορά μου λέει, Στρατή, έλα να πεις κάτι στην εκπομπή του, Ράδιο Παράγκα. Α, το Ράδιο Παράγκα, το αγαπημένο μας. Λέει, έλα, κάτι να πούμε, λέει, να πούμε για την Πολυτεχνία, να πούμε κάτι. Σοβαρά. Ναι. Και πάω εκεί στον πατέρα Κωνσταντίνο και εγώ με έπιασε ο ίστρος αυτός να λέω για την Πολυτεχνία, τι ωραίο πράγμα είναι, τι ομορφιά είναι, να είναι κανείς πολύτεχνος, και μου λέει, θα νομίζω ότι ο χρόνο ότι σε έφερα εδώ πέρα για προπαγάνδα. Λέω, καλά, για να τι να πω, εγώ έτσι αισθάνομαι. Καλά, πες αφού αισθάνεσαι έτσι. Γιατί αυτό είναι αξία, εγώ τώρα. Δεν είχε παιδιά ο Βότιο Κωνσταντίνο. Είχε βέβαια όλα τα παιδιά του κόσμου δικά του. Αλλά
Ρε γέροντα μου, λέω εγώ, λέω πάρα πολύ χαρά παίρνω με την πολυτεχνία. Έλα ρε παιδί μου, λέει σοβαρά, ναι, λέω πάρα πολύ. Και ένα σωρό άλλα πράγματα και μετά καθίσαμε. Και βέβαια, τι άλλο να πω, ό,τι και να πω για αυτόν τον άνθρωπο, ήταν μια αγία μορφή που την έβλεπα μπροστά μου. Βεβαίως. Πολύ σωστά. Το είπατε τώρα. Αγία μορφή. Να έχουμε όλη την ευχή του πατρός Κωνσταντίνου. Να πρεσβεύει εκεί που βρίσκεται και για μας τους ανθρώπους, τους βασανισμένους στην εποχή μας. Για όλη την εκκλησία μας. Λοιπόν, στρατή μου, για σήμερα η ώρα μας τελείωσε. Θα συνεχίσουμε με τα λίγα που μας έμειναν ακόμα. Δεν τελειώσαμε. Στην επόμενη εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που άνοιξες την καρδιά σου, που μίλησες μέσα από την καρδιά σου, που είπες και πράγματα που η φίλη μου η Δέσποινα μπορεί να σε μαλώσει. Το ξέρω πολύ καλά. Όχι, είναι ευλογημένη. Πολύ ευλογημένη, αλλά η ταπεινή και δεν θέλει να μιλάει η Δέσποινα. Αντίθετα με σένα που ο Θεός σου έδωσε αυτό το χάρισμα να μιλάς. Η Δέσποινα είναι το αντίθετο από σένα, στρατή μου. Η αγαπημένη μας Δέσποινα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε και θα συνεχίσουμε. Αγαπητοί ακροατές, σε χαίρετε. Θα συνεχίσουμε αύριο πάλι, στην επόμενη εκπομπή πάλι, με τον στρατή να μας μιλήσει για την πολυτεχνία. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε και τον κύριο Μαρκούδη που μας φιλοξένησε στην εκπομπή του. Χαίρετε. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι περισσότερο πέρα από τις ευχαριστίες μας, φίλες και φίλοι ακροατές, στη Μαρία Μελετίου Μακρύ για την πολύ συγκινητική αυτή συζήτηση που είχε με τον πολύτεκνο στρατή Παλιάκη. Μεγάλη εμπειρία, μεγάλα τα βιώματα, πολλές οι ευλογίες. 13 παιδιά, 73 εγγόνια μέχρι στιγμής, μια ευλογημένη πολύτεκνη οικογένεια. Οι πολύτεκνοι συνεχίζουν με ηρωισμό τον καλό αγώνα της πολυπαιδείας και της χριστιανικής ανατροφής των παιδιών τους, τα οποία ευλογεί πλουσίως ο Κύριος. Δυστυχώς, το κράτος στην πατρίδα μας, ενώ έχει ιερό χρέος να τους φροντίζει, δεν το κάνει. Και είναι οι μόνοι που στηρίζουν την πατρίδα, προσφέροντας ζωή στον πληθυσμό που μέρα με τη μέρα λιγοστεύει. Θα συνεχίσουμε το αφιέρωμα αυτό και θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε το δεύτερο μέρος της πολύ ενδιαφέρουσας αυτής της συζήτησης στην ερχόμενη πρωινή μας συνάντηση. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα. Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Η ελληνική κοινωνία δεν έχει εκραγεί μέσα σε αυτή την πρωτοφανή κρίση. Αυτό οφείλεται πολύ στον παράγοντα οικογένεια. Στο ότι στον τόπο μας η οικογένεια λειτουργεί. Αυτό δείχνει και τη σημασία της οικογένειας, αλλά δείχνει ταυτόχρονα και τη σημασία της πολύτεκνης οικογένειας. Αυτά τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος στη συνάντηση με εκπροσώπους της Ανωτάτης Νομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος στις 5 Νοεμβρίου 2017. Και αυτή είναι μια αλήθεια που δυστυχώς οι επίσημοι πολιτικοί μοιάζουν
να έχουν ξεχάσει. Γι' αυτό και ως κράτος δεν επενδύουν στους πολυτέκνους. Το αντίθετο μάλιστα. Τα τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί στο στόχαστρο και πλέον τα παιδιά έχουν φτάσει να θεωρούνται τεκμήριο διαβίωσης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόσθεσε ότι αυτή η σημασία της οικογένειας προσδιορίζει και το μέγεθος της ευθύνης της πολιτείας απέναντι στην οικογένεια γενικότερα, άρα και στην πολύτεκνη οικογένεια. Ωστόσο, οι πολύτεκνες οικογένειες πλήρωσαν και εξακολουθούν να πληρώνουν βαρύ τίμημα στη διάρκεια της κρίσης. Μια σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων που νομοθετήθηκαν τα πρώτα χρόνια εφαρμογής των μνημονίων και παραμένουν ισχύ μέχρι σήμερα, καθώς και άλλων που έχουν εισαχθεί στο ελληνικό δίκαιο την περίοδο 2015-2017, συντελούν πλέον στη μονιμοποίηση αντικινήτρων για τη δημιουργία και τη συντήρηση πολυτέκνων οικογενειών. Και όλα αυτά τη στιγμή που στη χώρα μας έχει ενσκύψει πλέον το φαινόμενο της δημογραφικής κατάρρευσης, καθώς ο πληθυσμός της μειώνεται πλέον κάθε χρόνο με ρυθμό της τάξεως των 25.000. Σήμερα οι πολύτεκνοι, οι οποίοι διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας, πληρώνουν υπερόγκους φόρους εισοδήματος, δυσανάλογους των πενιχρών εσόδων τους. Ταυτόχρονα πολλοί εξ αυτών πληρώνουν και φόρο πολυτελούς διαβίωσης και υπέρογκα τέλη κυκλοφορίας για τα πολυθέσια αυτοκίνητα που κατέχουν για να μεταφέρουν τα παιδιά τους. Φίλες και φίλοι ακροατές, η μέρα μας ξεκίνησε. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλους που μας ακούτε και τούτη την ώρα συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η μέρα μας ξεκίνησε και το θέμα μας συνεχίζεται από την προηγούμενη συνάντησή μας. Η πολυτεκνία. Η πολυτεκνία που μπορεί να είναι η σανίδα σωτηρίας του έθνους, του γένους, της πατρίδος. Και ας την πολεμούν τόσο πολύ κάποιοι. Η πολυτεκνία που μας κάνει όλους να θαυμάζουμε το μεγαλείο των ανθρώπων που την ζουν, που την βιώνουν καθημερινά και που δεν βαρυγκομούν, αλλά αφήνουν τα πάντα στο Θεό. Κάπως έτσι είχαμε την ευκαιρία στην προηγούμενη πρωινή μας συνάντηση να ακούσουμε μια υπέροχη συζήτηση που είχε η Μαρία Μελετίου Μακρύ με τον πολύτεκνο Στρατή Παλιάκη. 13 παιδιά και 73 εγγόνια. Πολύτιμες συμβουλές, μεγάλη εμπειρία του και τον ευχαριστούμε και αυτόν θερμά για τον κόπο που έκανε αλλά και την διάθεση που είχε να μας καταθέσει αυτές του τις εμπειρίες. Όπως και την κυρία Μακρύ που μπόρεσε να προετοιμάσει αυτό το υλικό και να μας το εμπιστευθεί. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε το δεύτερο και τελευταίο μέρος αυτής της ενδιαφέρουσας συζήτησης. 210-4118-602, 210-4118-640. Είναι τα τηλέφωνά μας στη διάθεσή σας και σήμερα, όπου gis@hotmail.com για ό,τι θέλετε να μας πείτε και είδαμε ήδη ότι υπήρξε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε όσα ακούστηκαν στην προηγούμενη πρωινή μας συνάντηση. Δεύτερο μέρος λοιπόν της συζήτησης για την πολυτεκνία. Αγαπητοί ακροατές του ραδιοσταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Προσκεκλημένη στην εκπομπή του κυρίου Λυκούργου Μακούδη, τον οποίον ιδιαίτερα ευχαριστούμε, θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής της σχετικής με την πολυτεκνία, στην οποία βοηθό μας έχουμε τον κύριο Στρατή Παλιάκη, τον οποίον και καλωσορίζουμε, προτού του δώσουμε το λόγο. Κύριε Στρατή, καλώς ήρθατε στο ραδιοσταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ, με χαρέσετε, αλλά εγώ τώρα τι να σας πω, ό,τι θέλετε να σας πω, είναι χαίρομαι που
κάνετε μια εκπομπή τέτοια για τους πολυτέχνους, γιατί και εγώ είμαι πολυτέχνος και ό,τι θέλετε να σας πω για τους πολυτέχνους είναι μεγάλη μου χαρά. Θα πληροφορήσουμε πρώτα Στρατήμο τους ακροατές μας, οι οποίοι δεν άκουσαν το πρώτο μέρος, ότι είστε πατέρας 13 παιδιών και μέχρι τη στιγμή που μιλάμε 73 εγγονών. Λοιπόν, Στρατήμο, θα περάσουμε σε κάτι πολύ ωραίο, πολύ ευχάριστο. Η πρώτη μας ερώτηση αφορά το κλίμα της πραγματικής γιορτής, του πραγματικού πανηγυριού που γίνεται κάθε φορά που παντρεύετε ένα παιδί σας, κάθε φορά που βαφτίζετε ένα εγγονάκι, και αυτό είναι πολύ συχνό. Και όχι μόνο, αλλά και όλες τις γιορτές τις νιώθετε και τις γιορτάζετε. Και ακόμα και τις καθημερινές μέρες. Πέστε μας, πώς το πετυχαίνετε αυτό? Βασικά, άμα υπάρχει κόσμος, θα γίνουν και οι γιορτές. Σε μέση υπάρχουν πάρα πολύ, πολλά παιδιά. Εγώ είχα μια αδυναμία τα παιδιά μου να μάθουν μουσικά. Και βυζαντινή μουσική, αλλά και κλασική μουσική. Δηλαδή, να μάθουν ένα όργανο. Τα πήγαινα μάλιστα από το Χαλάνδρι και πήγαινα στην... κάτω στην Αθήνα, προκειμένου να μάθουν κάτι. Με διέφερε να μάθουν. Και οπωσδήποτε πολλά από τα παιδιά μάθαν μουσική, μάθαν ωραία μουσική. Μάλιστα, ένα σπούδασε και ΤΕΗ μουσικών λαϊκών οργάνων. Ποιο Στρατήμο, επιτρέπετε, ο Εμμανουήλ είναι που τραγουδά ωραία και παίζει. Και τα πιο πολλά παιδιά πήγαν και σε μουσικό σχολείο, συνεπώς από μουσική ήμασταν καταρτισμένοι. Τώρα το άλλο ήταν το εξής, να οργανώσουμε τη μουσική στις καθημερινές μας ανάγκες. Δηλαδή, κάναμε μια βάφτιση, δεν τρέχαμε να πάρουμε απαλού μου, αφού ήταν δικούς μας. Μάλιστα, θυμάμαι πολύ καλά που ένα θαυμάσιο άνθρωπο μου λέει: σε παρακαλώ, μπορώ να πληρώνω να έρχομαι να ακούω τα παιδιά να παίζουν? Γιατί παίζουν τα παιδιά πολύ καλά. Ναι, με ένα δικό μας άνθρωπο. Θαυμάσια, είμαι μάρτυρας, γιατί έχω παρευρεθεί πολλές φορές σε τέτοιου είδους πανηγύρια, γλέντια. Ναι, μα θυμάμαι μια φορά σε έναν γάμο μας τώρα που ήταν τα παιδιά μου έπαιζαν. Και έγινε εδώ στην παλιά Πεντέλη. Και έρχεται ένας συγκινημένος και μου λέει: ρε παιδί μου, να σου πω κάτι, συγγνώμη. Λέω: για πες μου, τι θα μου πεις? Αισθάνομαι ότι είμαστε στη λειτουργία. Εμείς λέει: κάνεστε τις πλάνες, λέω, τώρα στη λειτουργία. Όχι, μου λέει: κατανοήκομαι σε ένα, είμαι στη λειτουργία. Γιατί τα παιδιά παίζαν παραδοσιακά τραγούδια. Ήμουνα και εγώ σε αυτό το γράμμα. Μπράβο, που ήσουν και εσύ, το είπες εσύ. Όχι, δεν θα τα πω εγώ θα τα επιβεβαιώνω. Λοιπόν, τώρα που λες, όντως, τα παιδιά είτε θέλουν να παίξουν, είτε μόλις γίνεται μια ευκαιρία τέτοια, μια γιορτή, δεν προλαβαίνουν να ξεκινήσουμε να φάμε, αρχίζουν τα όργανα που λένε, αρχίζουν τα όργανα. Και έτσι τα παιδιά χορεύουν, διασκεδάζουν, τραγουδάνε. Τραγουδάνε, εννοείται ότι τραγουδάνε. Και έτσι γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ξέρουν μουσική και την παίζουν τη μουσική. Τώρα, μέσα που σου λέω, ο Εμμανουήλ έκανε και τέτοια ορχήστρα. Το ξέφραγο αμπέλι. Πηγαίνει σε μαγαζιά και παίζει. Ναι, πολύ. Και το πιο σπουδαίο, και αυτό έτσι θέλω να το αναφέρω, γιατί είναι τώρα καινούργιο αυτό, είναι κανένα 1,5 χρόνο, 2 χρόνια. Ο Εμμανουήλ πηγαίνει σε γεροκομεία. Α, τι ωραία. 11 ώρα το πρωί και μαζεύει όλους τους παππούδες και τις γιαγιάδες, 40 άτομα, 50. Λοιπόν, και τους μαζεύει και τους λέει: παιδιά, ξεκινάμε τη μουσική. Και αρχίζει σιγά σιγά να τους λέει απαλά πράγματα και χαίρονται. Λέει: ξεκινάμε πρώτα από τη δοξολογία προς τον Θεό. Και αρχίζει με μια δοξολογία. Εγώ τώρα βρέθηκα εκεί πέρα με έναν ιερέα και μου λέει ο παπάς, ο Τιμόθεος, μου λέει: Στρατήμο, εάν, λέει, το παιδί αυτό και όσα παιδιά έρχονται και το βοηθάνε, συνεχίσει, αυτοί τα γιάσουν. Τέτοιο πράγμα δεν το ξαναείδα. Δηλαδή, όλοι οι παππούδες, να φανταστείς, αφού μου λένε μερικοί παππούδες των 90 χρονών. Μάλιστα. Μανώλη, κάνε μου 20 χρονών να αρχίσω να τα χορεύω κι εγώ. Χορεύουν. Και εγώ τώρα σου λέω: τόσο πολύ συγκινήθηκα με αυτό το πράγμα και μάλιστα τον έχουν βάλει το Μανώλη από ένα σύλλογο που είναι υπέρ αυτού, δηλαδή να αναπαύονται οι παππούδες. Και τον δίνουν και κάτι ελάχιστο. Τέτοια πράγματα γίνονται κάθε μέρα. Ας πούμε, αυτός πάει εκεί 3-4 φορές την εβδομάδα σε τέτοια γεροκομεία. Ή γάμοι που έχουμε και οι βαφτίσεις κτλ. Όλο. Διάφοροι παπάδες να πάμε και στον πατέρα. Πώς το λέμε τον πατέρα εκεί στο μοναστήρι. Εκεί το. Κατά Ιάκωβο. Όχι, εδώ που, στην παλιά Πεντέλη που είναι εκεί στην. Στον Λεβέντη αυτό είναι. Τον πατέρα. Παναγία μου, τι πάθαμε. Ναι, δεν πειράζει. Ναι. Πάμε εκεί πέρα και κάνει ολόκληρες γιορτές αυτός. Οργανώνει γιορτές για να παίξουν τα παιδιά. Προκειμένου να παίξουν τα παιδιά. Και άλλα πράγματα αντίστοιχα.
τον πατέρα Φραγκίσκο και τον πατέρα. Υπελοποίητα. Μάλιστα. Θέλω να σου πω, και εκεί πάνε τα παιδιά και χαίρονται όλοι. Όλοι μα. Μια φορά γέμισε όλο. Σταμάτησε ο δρόμο που κατεβαίνει τι παλιέ πεντέρε. Κόσμο για να ακούσει. Γιατί, ρε παιδί μου, παίζουν τη μουσική, αλλά τη νιώθουν, την καταλαβαίνουν. Είναι παραδοσιακά τραγούδια, δεν λέμε σαν χλαμάδες. Βέβαια. Παραδοσιακά. Μα είμαι αυτό ναι. Της μάρτυρας και ναι. Το λοιπόν, και που λες, διαβεβαιώνω. Σε καθημερινή βάση, λοιπόν, έχουμε στην οικογένειά μας αυτή τη χαρά, δηλαδή, θα πάμε, ρε παιδί μου, στην εκκλησία. Θα πάμε στην εκκλησία, στην ακολουθία, θα παρακολουθήσουμε. Θα πάμε σε μια βάφτιση. Θα παρακολουθήσουμε το μυστήριο. Αλλά μετά, αμέσως, αρχίζει ο χορός. Και το τραγούδι. Ναι, και, το τραγούδι. Και πράγματι, όπως το λες, στρατή μου, έχω λάβει μέρος σε τέτοιου είδους μυστήρια. Το μυστήριο είναι πραγματικά μυστήριο, είτε του γάμου είτε της βαφτίσεως, με όλη την ευλογία, με την προσευχή, με την κατάνοιξη. Και μετά αρχίζει αυτό το όμορφο γλέντι, όπως το είπατε, και κάτι σπάνιο για την εποχή μας, πολύ σπάνιο, συμβαίνει στο δικό σας σπίτι, το ομολογώ, κάτι που δεν το βρίσκουμε, όχι, δεν ξέρω πόσο μπορούμε να βρούμε αυτό το ευχάριστο κλίμα που είναι καθημερινό στο σπίτι σας. Εκεί που κάθονται τα παιδιά μπορεί ένας να αρχίσει να τραγουδάει και να αλλάξει αμέσως όλο το κλίμα. Αυτό είναι μοναδικό, στρατή μου, μοναδικό θα έλεγα, από όσα έχω γνωρίσει εγώ μέχρι τώρα, οικογένειες κλπ. Πάρα πολύ ωραία. Μήπως σε αυτό το θέμα κάτι άλλο ή να περάσουμε σε επόμενο. Ναι, λοιπόν, περνάμε σε επόμενο θέμα. Πόσες φορές, στρατή μου, καθίσαμε να σε ακούμε, να λες πραγματικές ιστορίες που μοιάζουν με παραμύθια αληθινά, πραγματικά παραμύθια αληθινά. Θα θέλαμε για τους ακροατές μας να μας πεις τέτοιες ιστορίες. Ας πούμε, πρώτα απ' όλα θα πεις για τους Αγίους Τόπους, στρατή. Διότι μόλις έχουμε έρθει από τους Αγίους Τόπους, χθες ήρθαμε, σήμερα κάνουμε την εκπομπή γιατί την υποσχεθήκαμε στον κύριο Λυκούργο να του την παραδώσουμε. Πες μας για τους Αγίους Τόπους, τι έζησες, τι θαυμαστά έζησες, πόσες φορές πήγες κλπ. Κοίταξε, στους Αγίους Τόπους θα σας πω ότι αυτή η εκδρομή που κάναμε στους Αγίους Τόπους είναι από την πρώτη στιγμή μέχρι το τέλος ένα μεγάλο θαύμα. Απλώς εγώ θα το διηγηθώ τώρα, είναι χρόνια και ό,τι θυμηθώ. Καταρχάς είχα ακόμη μια φοβερή επιθυμία να πάω στους Αγίους Τόπους. Οπότε είμαι τώρα παραθέρηση με όλη την οικογένειά μου στην Κύπρο, στη Λεμεσό. Εκεί λοιπόν έντονο η επιθυμία μου, επειδή μου από εδώ πάνε λέει η Κροαζιερόπλια. Πάω σε ένα γραφείο και τους λέω συγγνώμη, μπορούμε να πάμε, είμαστε 12 άτομα, 14 άτομα είμαστε, λέω, ένα γκρουπ. Λέει, τι είστε, λέμε, είμαστε οικογένεια. Άμα είσαι οικογένεια μου, παιδιά σου είναι, ναι, του λέω, θα πας στον επάνω όροφο, λέει. Αν πας και πεις στο αφεντικό ότι είσαι οικογένεια, τελείωσες. Θα πας σε αυθημερών. Εγώ άλλο που προσπαθώ να δω, ας πούμε, αν είναι θέλημα Θεού να πάω στους Αγίους Τόπους από την Κύπρο. Πάω επάνω και λέω έτσι ταπεινά, τα είχαμε να πούμε. Λέω, σας παρακαλώ έτσι και έτσι. Τι είπες, μου λέει, έχεις 12 παιδιά. Άκου να σου πω, μου λέει. Εάν το αμάξι σου χωράει μέσα στο κρεαζιρόπλιο, έφυγες. Αύριο. Λέω, σου χωράει, ναι, φεύγεις, μου λέει. Δεν ξέρω άμα χωράει γιατί είναι μεγάλο. Λέει, πόσο πλέον, 5,5 μέτρα, 6, δεν ξέρω πόσο είναι τι όλο. Οπότε το απόγευμα θα είσαι στο λιμάνι, μου λέει, με όλη την οικογένειά σου. Εγώ αγωνία είχα, ήθελα να ευχαριστήσω, ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο, θα γίνει αυτό. Εν τω μεταξύ είχα και δίπλα μου και τη γυναίκα μου, λέει, άντε μου, τι είναι αυτά που λες τώρα, πας να πάμε όλοι μαζί στους Αγίους Τόπους. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν είπα, άμα είναι θέλημα Θεού, τι θα σου κάνει τώρα η γυναίκα. Οπότε πάμε το βράδυ στο λιμάνι και λέει, εσείς είστε ο κύριος Παλιάξης, μάλιστα, ο λιμενικός αυτός και ο καπετάνιος. Για να δούμε, λέει, το αμάξι, με το αμάξι, λέω, ναι. Σιγά σιγά είχε βάλει. Και πήγαινε και τσακ, οι ρόδες πέσαν, μα στο χιλιοστό, δεν είχε χιλιοστό, κολλητά με την, μπήκε μέσα τα μάξια. Θα παραγγείλουν τον καπετάνιο, έφυγες. Και πήγαμε έτσι, το λέω αυτό σαν θαύμα, γιατί δεν είναι ένα θαύμα αυτό, να πάμε εκεί. Βέβαια. Και τώρα πάμε στους Αγίους Τόπους, δεν έχουμε κόψει ούτε εισιτήρια ούτε τίποτα, δεν ξέρουμε πότε θα μας κόψουν. Και μάλιστα κάποια φορά, ενώ μπήκαμε μέσα στο καράβι και πήγαινε για κάτω, ακούμε τη φωνή, λέει, η οικογένεια η μεγάλη να έρθει να φάει κοντά στην τράπεζα των καπεταναίων.
και πάμε με όλα τα παιδιά εκεί να φάμε τα καλύτερα. Εσύ, και τέλος πάντων, μια μεγάλη ευλογία ήταν αυτό. Πάμε τώρα εκεί, αγωνία της κυρίας Δέσποινας, πού θα μείνουμε, πώς θα μείνουμε, χρήματα χρειάζονται. Ρε παιδί μου, πάμε εκεί που γεννήθηκε ο Χριστός μας. Τι σε νοιάζει, λέω, προσπαθώ να την βγάλω αυτό το άγχος που είχε. Το έχουν αυτό οι γυναίκες. Και εγώ έχω την τρέλα μου, λέω, οπότε ταιριάξαμε. Λοιπόν, πάμε εκεί. Μόλις πάμε, φεύγουμε από Χάιφα, από πώς το λένε εκεί τα μέρη, τα λιμάνια τους που έχουν, και πάμε για την Ιερουσαλήμ. 12 παιδιά συν 2, εμείς 14 άτομα μέσα στο αμάξι. Και πάμε σε 1,5-2 ώρες περίπου Ιερουσαλήμ. Η Δέσποινα να είναι δίπλα μου, τη το αναφέρω τώρα, αλλά δεν πρέπει να το κάνω αυτό. Αλλά τέλος πάντων είχε την αγωνία της, πάρα πολύ έντονα. Ναι, το είχε, μεγάλη αγωνία. Είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό, αλλά εγώ από την άλλη μεριά αυτό με έκανε να είμαι πιο δυναμικός. Εσύ είσαι δυναμικός και παρορμητικός. Να γίνει καλό, να πάμε καλά. Και πάμε εκεί πέρα, δεν προλάβαμε να πούμε μέσα στην παλιά πόλη, Άγιοι Θεόδωροι. Μπαίνουμε μέσα. Λέει, παιδί μου, να μην σας τα άκουσε, σας κουράζω τώρα, μήπως σας κουράζω. Όχι, Παναγία μου, περιμένουμε και πώς. Λέει, γερόντισε. Λέει, παιδί μου, λέει, πού μένεις, σε ποιο ξενοδοχείο μένετε. Λέω, πουθενά. Τώρα ήρθαμε. Α, εδώ θα μείνετε, παιδί μου, εδώ. Μόνο να πάρω, λέει, ευλογία από τον γέροντα. Παίρνει τηλέφωνο στον γέροντα, στον Τίμιο Σταυρό, το μεγάλο μοναστήρι. Γερόντισε, έρχεται τώρα ο πατήρ Μάξιμος, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα το μοναχό που. Θα πάρει την οικογένεια γιατί θα μείνουν σε εμάς. Εκεί δεν μπορούν να τους φιλοξενήσουν 14 άτομα. Ήταν μικρός ο κλειστός. Θα έρθουν. Και πήγαμε εκεί και περάσαμε 9 μέρες. Με την τρίτη βάρδια πήγαμε, γυρίσαμε πίσω με τον Καραζιόρ. Τρίτη φορά μιλήσαμε με τον καπετάνιο. Λέει τώρα θα σας πάρω, λέει, εντάξει. Αλλά 9 μέρες μείναμε εκεί από δόξα εις δόξα. Δηλαδή από προσκύνημα σε προσκύνημα, από χαρά σε χαρά. Τα παιδιά ψέλνανε όπου πηγαίναμε, ψέλνανε. Τι είναι η ψαλμωδία, γι' αυτό τα παιδιά ας μάθουν να ψέλνουν. Η Ελπίδα τώρα έψελνε, ο Δαμιανός άρχισε να ψέλνει, ο Εμμανουήλ. Οπότε εκεί που μέναμε στο αυτό, μας ταΐζανε. Παίρναμε σκέψη ότι τα φαγητά που παίρναμε ερχόταν κατευθείαν από το Πατριαρχείο. Είπε ο γέροντας εκεί, έχουμε εδώ μια οικογένεια. Και περάσαμε 9 μέρες, κυρία Μαρία μου, πολύ όμορφα, γλυκά και ωραία, αφού στην τελευταία μέρα που φύγαμε, κάναμε πάρτι. Ντε και καλά, θα κάναμε πάρτι. Μας κράτησε παραπάνω γιατί έπρεπε να κάνει κάτι κουρές. Δεν είχα ψάρτη. Και έτσι περάσαμε τόσο ωραία όλα τα προσκυνήματα τα γυναίκα. Γυρίσαμε όλα τα προσκυνήματα. Κάθε μέρα έβαζε ένα μοναχό ο γέροντας και μας οδηγούσε με λεπτομέρειες, μας εξηγούσε και περάσαμε τόσο όμορφα. Και... Είχατε ιδιωτικό ξεναγό εσείς. Είχατε τα μέσα σε ένα μοναστήρι να μείνετε. Από το πουθενά, από το Θεό, υπογραμμένα όλα. Έτσι δεν είναι, στρατή μου. Αυτή ήταν μια ωραία ιστορία. Αλλά λέω πάρα τώρα, απλώς ένα γεγονός που ήταν έτσι πολύ κωμικό ήταν ότι... Κάτι ξέχασες για την Κανά να μας πεις. Α, εκείνο. Ωραία. Λοιπόν, μέσα σε όλα τα προσκυνήματα πήγαμε στην Κανά, πήγαμε σε πολλά. Αλλά αυτό μας έκανε τόση εντύπωση. Η Κανά όλοι μαζί, ο παπάς που ήταν εκεί λέει, παιδί μου λέει, εσύ λέει, τι γκρουπ είσαι. Όχι, λέω, είναι οικογένεια. Οικογένεια είσαι. Κάτσε εδώ, μου λέει, κάτσε εδώ, εσύ να θα σε φιλοξενήσει, μου λέει, εδώ. Θα φύγουν όλος ο κόσμος γιατί πήγαινε, πού να πηγαίνανε. Καθίσαμε κατά τις 12.30 ώρα το μεσημέρι, καθίσαμε εκεί ωραίο στην τράπεζα που είχε και εγώ λέω, μας λέει στην υγειά σας, στην ευχή του Κυρίου κτλ. Και εγώ του λέω, γέροντα, εγώ αγαπώ ιδιαίτερα αυτό το προσκύνημα γιατί μου θυμίζει το κρασί το ωραίο και επειδή είμαι λίγο το κρασί κι εγώ. Λέει, πίνεις κρασί, ναι, λέω, πίνω λίγο κρασάκι. Α, μου λέει, σταμάτα, λέει στον... Εκεί στον φύλακα που ήταν, πάρε και τύλιγε μπουκάλια κρασί. Και μας γέμισε το αμάξι πάνω από 40 μπουκάλια μέσα στα καθίσματα. Το αμάξι μας είναι μεγάλο, ήταν πουλμανάκι. Και έτσι φύγαμε από εκεί μέσα στη χαρά όλοι με τα κρασιά μας τα πολλά. Και εδώ ήρθαμε και το δώσαμε τα ευλογία. Κρασί από την Κανά. Από την Κανά, κρασί από την Κανά. Ναι, και ήταν μια πολύ ευλογημένη. Τι να σας πω, όπου και αν πήγαμε, πού, στο Σαναντάριο, στο Χοτζεβά, παντού πήγαμε, περάσαμε 9 μέρες μέσα στην ευλογία του Θεού. Τι άλλο να σας πω, δηλαδή για το Άγιο, για τους Αγίους Τόπους, είναι ότι ωραιότερο, δεν μπορώ να το συστήσω εγώ αυτό. Όλη η ιστορία μιλάει για τη γέννηση του Χριστού μας. Όποιος πάει εκεί είναι ευλογία από μόνο του. Γέννηση, όλα. Τη διδασκαλία, τα πάθη, όλα, την όλα Ανάσταση. Εκείνη. Μόλις τα ζήσαμε κι εμείς, στρατή μου, για πρώτη φορά. Και λυπηθήκαμε που φτάσαμε σε αυτή την ηλικία να πάμε για πρώτη φορά με το σύζυγο
Και συστήνουμε σε όλους τους ακροατές μας, εάν δεν πήγαν, να φύγουν γρήγορα για τους Αγίους Τόπους, γιατί είναι μοναδικό, δεν υπάρχει μοναδικό στον κόσμο είναι. Και πέτρινη καρδιά να πάει, θα ραγίσει εκεί πέρα, έτσι δεν είναι, στρατή μου. Λοιπόν, στρατή μου, θα περάσουμε τώρα από τους Αγίους Τόπους, κάποιες ιστορίες που έχω ακούσει από το στόμα σας και θα ήθελα να τις ακούσουν και οι ακροατές μας, σχετικές με τον Πατριαρχείο, σχετικές με την Αφρική. Τόσα παιδιά που έχει, στρατή μου, έχεις πάει και ιεραποστολή στην Αφρική. Αυτό είναι φοβερό. Ναι, ναι. Είναι πολύ ωραία ιστορία, και εγώ μάθα να την διηγούμε. Αλλά τώρα μπήκε και το Πατριαρχείο στη μέση, να μην το αγνοήσουμε και το Πατριαρχείο. Βεβαίως. Το Πατριαρχείο λοιπόν έχει μια πολύ όμορφη ιστορία. Εμείς τώρα πλέον είμαστε, τώρα τέλος πάντων υπάρχουν γνώμες διάφορες, αλλά εγώ θα σας πω για τον Πατριάρχη, ας πούμε. Εγώ βρίσκομαι και παραθερίζω στην πατρίδα σας. Την Κύπρο. Στην Κύπρο. Είμαι, όλα τα παιδιά κάνουν μπάνιο εκεί, ωραία, όμορφα, και εγώ πίνω την πύρα μου και χαίρομαι και λέω, τι ωραία, ρε παιδί μου, που είμαστε άθλονα και άλλοι να τα γεύονται αυτά τα πράγματα. Τσακ, τότε πρωτοπήκαν τα κινητά. Λέω, ναι. Λέει, έλα, πολύ δείχνε. Λέω, ποιος είναι, λέει, είμαι ο γέροντας μου, λέει, έτσι και έτσι, ο γέροντας. Τι θέλετε, γέροντα, λέω, πού είσαι, λέω, έτσι και έτσι, είμαι, λέω, παραθερίζεστε. Ο γέροντας ποιος, θα πείτε. Ο γέροντας από Πέτρος, από την... Μάλιστα, ο ηγούμενος... Το ηγούμενος Σιμωνής Ενησίων, ναι. Έτσι. Λέει, πολύτεχνε, έκανα μια μεγάλη γκάφα. Τι γκάφα, λέω, έκανα, γέροντα. Βρέθηκα με τον Πατριάρχη και λέει ο Πατριάρχης, παιδί μου, έλεγε στον πατέρα Πέτρο, εγώ, λέει, δεν έχω ιδιωτική ζωή. Μόνο καμιά φορά, στις δυο μήνες, τρεις, πάω σε έναν ιερέα που έχει τρία παιδάκια, του δίνω ένα δωράκι, δίνω τα παιδάκια, αυτή είναι η ιδιωτική μου ζωή. Δεν έχω τίποτα άλλο. Εσύ. Και ο γέροντας λέει, παρασύρθηκα εγώ και λέω, και εγώ έχω, λέει, μια οικογένεια με 13 παιδιά, 12 παιδιά και πάω καμιά φορά και τους παίρνω κανένα παιχνίδι και τα λοιπά και χαίρομαι. 13, λέει, 12, 12 ήταν. 12. 12. Τώρα μαρθαίνω εδώ. Και τι να κάνω τώρα, λέει, λέω, γέροντας, τι να κάνεις, σε δύο μέρες είμαστε εκεί. Σε δύο μέρες τελειώνουμε τις διακοπές μας, είμαστε στη Λεμεσό, φεύγουμε με το αεροπλάνο, ερχόμαστε στην Αθήνα, παίρνουμε το αμάξι μας και φεύγουμε και πάμε στο τέτοιο. Τώρα τα λέω, αυτά είναι ιδιωτικά, αλλά κάποιοι θα χαρούνε. Πάμε λοιπόν στο Πατριαρχείο, ο Πατριάρχης λοιπόν σηκώνεται, είμαστε όλα τα παιδιά, έχει ακούσει, λέει, παιδί μου, δεν θα το ξεχάσω, με συγκίνηση, με τα δύο χέρια, έχεις μεγάλη ευλογία, παιδί μου, και αρχίζει να μας δίνει δώρα, έτσι ωραία, στυλούς, πράγματα, διάφορα δώρα, και ξανά λέει, θα μείνετε εδώ στο Πατριαρχείο. Θα πάτε εσείς οι γυναίκες στο Χάλκης Παλάς, Χάλκης να του, η Χάλκη τώρα που έχουμε, η Χάλκη που είναι η Χάλκη, η σχολή που είναι εκεί. Μάλιστα. Θα μείνουν τα κορίτσια στο ξενοδοχείο και τα αγόρια θα μείνουν μέσα στη σχολή. Και μείναμε στη σχολή 5 μέρες, με 4 μέρες, δεν θυμάμαι πόσες μέρες τώρα, μείναμε στη σχολή. Εκεί πηγαίναμε κάθε πρωί και κάναμε όρθρο λειτουργία και ήρθε κάποια φορά και ο Πατριάρχης και λέει, κύριε Παλιάκη, αυτούς θα τους στρατήσω για μένα λίγο καιρό, όσο που να ανοίξουν τα σχολεία τους. Και έτσι τα δύο παιδιά μου, ο Δαμιανός και ο Εμμανουήλ, μείναν. Εμείς φύγαμε και αυτοί μείναν για 15 μέρες ακόμα, όσο που να ανοίξουν τα σχολεία και ψέλναν και βοηθούσαν. Ήταν μεγάλη ευλογία για μας, εμείς ήταν πάρα πολύ. Γι' αυτό σας είπα. Κάθε πράγμα είναι τόσο μεγάλο που λες. Είναι πιο μεγάλο. Ναι, ήταν μεγάλο. Είναι πιο μεγάλο από το άλλο. Ναι, πιο μεγάλο από το άλλο. Και τι αναμνήσεις έχουν τα παιδιά σας, στρατή μου. Ναι, ναι. Τι κλείνουν μέσα στην καρδούρα. Και μάλιστα ο Δαμιανός, θυμάμαι που έλεγε, έτυχε ένα μεγάλο σεισμό στην πόλη που έγινε. Και ο καημένος του κουνιόταν όλα και μας έλεγε, λέει, παπά, έτσι και έτσι, λέει, το πήρα, λέει, κάμερα, το πήρε. Και έτσι μείνανε και μετά έγιναν πάρα πολλά γεγονότα, δηλαδή να συνδεθούμε με τον Πατριάρχη. Και ξαναπήγαμε και ξαναπήγαμε, εγώ πήγα πήγαμε ξανά, έμεινα εκεί στο Πατριαρχείο και μάλιστα μια φορά με έπιασε μια συγκίνηση, ο Πατριάρχης ήταν από κάτω στο γραφείο του και εγώ ήμουν από πάνω. Και λέω, κύριε, ξέρω, ο Πατριάρχης είναι στο γραφείο του, ωραία. Και μέχρι μία-δύο ώρα και ανοιχτά τα φώτα, που σημαίνει ότι ή διάβαζε ή προσέφερε. Εργαζόταν, ναι. Και έτσι, να μην σας πω κι άλλα πράγματα, γιατί να το μάθει η Παναγία Εκκλησία, αν δεν θέλω να το μάθω όλος ο κόσμος, ο πολιτικός, δεν έχω καμιά σχέση με αυτά. Ωραία ευλογία ο Θεός μου έδινε, αλλά εγώ είμαι ένα πολύ κακός άνθρωπος. Δεν μου βάλατε εμένα να τα πω αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, μεγάλη χαρά πήραμε με τον Πατριάρχη, αλλά εγώ θέλω να πάω στο άλλο που μου είπατε. Την Αφρική να πάω τώρα θα ταξιδέψουμε αλλού, στρατή. Πήγαμε Αφρική. Η Αφρική λοιπόν για μένα είναι
λέω, αχ, μπορώ να έμενα στην Αφρική. Η Αφρική, παιδιά, είναι η απόλυτη φτώχεια, η απόλυτη μιζέρια. Εκεί ένιωσα τα πια δύσκολα πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν. Τέλος πάντων, έτσι θα έζησα εγώ, αλλά θα σας πω μια ιστορία, επειδή θέλατε να σας πω μια ιστορία. Τη λέω στα παιδιά μου στο. Κρατή μου, πριν μας πεις την ιστορία, ναι, θα ήθελα να μας πεις αυτό. Πώς με τόσα παιδιά, τόσα εγγόνια, τα αφήνατε στη φίλη μου τη Δέσποινα και πηγαίνατε για ιεραποστολή στην Αφρική. Η Δέσποινα τι έκανε πίσω με όλα τα παιδιά και τα εγγόνια? Δεν ξέρω, δεν είναι ιεραποστολή, μεγάλη λέξη λέμε, δεν είναι ιεραποστολή. Εγώ τώρα, αυτοί που πηγαίνουν εκεί στην Αφρική ήταν φίλοι μου, γιατροί. Μάλιστα. Ο Νανάς, ο Γιάννης, ο Νανάς, ο Σελαφείμ, μεγάλοι γιατροί αυτοί, καθηγητές στο πανεπιστήμιο. Και εγώ έχω φιλία με αυτούς και κουμπαριά. Και κάποια φορά λέω, ρε παιδιά, τους έδινα κάτι εικονάκια, πλαστικοποιημένα εικονάκια, να δώσουν εκεί. Που είπαμε ότι πλαστικοποιείται στην προηγούμενη μας εκπομπή. Μπράβο. Είναι η εργασία που κάνουν τα παιδιά σας, ας πούμε, για τους ακροατές μας. Ναι. Όπως σας συνέστησε ο Άγιος Πορφύριος, ότι πρέπει τα παιδιά να εργάζονται. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι, ναι. Οπότε λέω, ρε παιδιά, έτσι και έτσι, λέει, έλα και εσύ μαζί μας. Έλα να δεις πώς είναι στην Αφρική, μου λένε ο Σεραφή, με προκάλεσε με τον τρόπο του, λέει, έλα να δεις, δεν παίζουμε εκεί πέρα, κάνουμε δουλειά. Πάω και εγώ, λέω, Δέσποινα, φύγε, μου λέει, και έτσι πήγα πρώτη φορά στην Αφρική και μετά όταν πήγα και είδα τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, έμεινε η καρδιά μου εκεί. Και την άλλη χρονιά και την άλλη χρονιά, δεν ξέρω, 5 φορές πήγα, 4, δεν θυμάμαι πόσες φορές. Και πήγαν και από τα παιδιά σας, από ό,τι θυμάμαι. Και μετά βέβαια πήρα μια φορά την εισιτηρία, μια φορά πήρα το Χαράλαμπο, για να δουν γιατί τι γίνεται εδώ πέρα στην Αφρική. Νομίζω ότι εγώ πάω εκεί και παίζω. Γιατί όπως και οι γιατροί, ας πούμε, με κοροδεύανε οι γιατροί, μου λέει, τι έρχεστε να κάνετε, κύριε Παλιάκη? Εμείς γιατροί είμαστε, κάνουμε δουλειές. Αλλά και το εικονάκι που εγώ μοίραζα, μου έλεγε ο Δεσπότης, αυτό λέει το εικονάκι, αυτό είναι, λέει, η λατρεία τους. Πήγαινε στις σκηνές και πήγαινε εγώ σε διάφορα τσαντήρια εκεί που κοιμούνται. Πάω το εικονάκι, ήταν πάνω. Το εικονάκι αυτό. Και τέλος πάντων, μέσα σε όλα αυτά δημιουργήθηκαν και κάποιες ιστορίες ωραίες. Ναι. Εγώ ας σας πω μια τέτοια ιστορία. Ναι, γιατί ναι. Τη λέω στα παιδιά, στα εγγονάκια μου. Παππού, να μας πεις εκείνο για τη Μαρία. Η Μαρία τι είναι τώρα? Είναι αληθινή ιστορία. Αλλά όμως την κάνω σαν παραμύθια τώρα. Παραμύθια. Ναι. Εγώ λοιπόν τι έκανα εκεί στην Αφρική. Μοίραζα ή εικονάκια ή κούκλες. Παίρναμε από εδώ κούκλες, πολλές κούκλες και μάλιστα παίρναμε μαύρα κουκλάκια. Να ταιριάζουν με τους μαύρους εκεί. Πολύ τις αγαπούν τις μαύρες κούκλες. Πηγαίναμε στον, πώς το λένε αυτόν, όχι τον Ζαχαριά. Στον Τζάμπο. Τον Τζάμπο. Μάλιστα. Και έβρισκα ό,τι μαύρα κουκλάκια τα μαζεύαμε να τα ετοιμάσουμε για την Αφρική. Και τα δίναμε. Και μια φορά λοιπόν τι έγινε. Εγώ μοίραζα τα κουκλάκια. Και έρχεται ένα κοριτσάκι, 7 χρόνων, 8, του δίνω ένα κουκλάκι αυτό. Αυτό άρχισε να παίζει τη μητούλα, τα μάτια του κουκλάκι και μετά κατάλαβε ότι είναι κοριτσάκι και το αγκάλιασε. Εγώ λέω, γιατί το χαζεύει τόσο πολύ? Και μου λέει μια από εκεί, μου λέει, είναι τυφλό. Ήταν τελείως τυφλό. Εγώ δεν κατάλαβα με όλη αυτή την κίνηση. Εγώ τώρα τρελάθηκα. Δηλαδή έχω ένα μαυράκι τυφλό, είναι πρώτη φορά μου σημαίνει. Το αγκάλιασα και εγώ, μετά του έδωσα 3-4 κουκλάκια, τα έδωσα όλο και τα έπαιζα. Την άλλη μέρα, πρωί-πρωί, αυτό πρώτο. Εκεί στο νοσοκομείο που είμαστε, τέλος πάντων εκεί. Οπότε εγώ τώρα με πιέζει αυτός ο ίστρος και του δίνω όλα τα κουκλάκια. Τα αγκάλιαζε αυτά όλα. Και άρχισε να γιατρέ να πω: τι τα δίνεις όλα στο παιδί? Δεν ξέρανε και οι γιατροί. Γιατί δεν ξέρανε να πούνε τυφλό. Και έτσι ερχόταν αυτοί και μετά μαθαίνω ότι αυτοί έρχονται από 30 χιλιόμετρα με τα πόδια. 30 χιλιόμετρα έρχονταν από ένα χωριό ψευτοχώρη, ας πούμε, με καλύβες κτλ. Και ερχόταν εκεί. Και έλεγε στη μητέρα της να πάω σε αυτό το χοντρό, λέει, με τις κούκλες. Και ναι, το λέω αυτό γιατί τα λέω και στα παιδιά. Ρε μπαμπά μου, λέει αυτό το. Και ήταν πολύ χαριτωμένη, γιατί αυτό το πράγμα με συνεκλώνησε μετά εμένα. Δεν μπορούσα να σε λέω, κοίταξε ένα μωρό τώρα, 8-9 χρονών, να έρχεται από τόσο μακριά προκειμένου να πάρει αυτά τα κουκλάκια. Γιατί τους αυτή ήταν η ιστορία με η Μαρία η Τυφλή, έτσι την ονομάζει. Η Μαρία η Τυφλή, ναι. Μάλιστα, πηγαίνατε και τα παιδιά σας και θυμάμαι, στρατή μου, μία φορά που κάτι φοβηθήκατε κιόλας ότι κάποια περιπέτεια με την υγεία δεν είχατε. Μικρή περιπέτεια, νομίζω, ναι. Λόγω της Αφρικής, έτσι δεν είναι? Αφρική δεν την είχα εγώ την περιπέτεια. Όχι, το παιδί σας. Είχε ο Χαράλαμπος, ναι. Που πήγε, ναι, και ο Χαράλαμπος. Έβαλε μανάρια ο Χαράλαμπος. Τώρα δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι δεν θα μας ακούσει αυτός, αλλά εγώ του έλεγα. Εκεί που έκανε αυτός βοηθούς και αυτός έδινε τα φάρμακα.
Τώρα, και να μας ακούσει δεν είναι ψέματα. Δεν είναι ψέματα, ούτε κακό. Λοιπόν, Χαράλαμπε, λέω, δεν θα δίνεις εσύ τα φάρμακα. Γιατί μου λέει, θα το πιάνει, το χαϊδεύει το μωρό και θα του δώσει το φάρμακα. Λέει, πάρε, πάρε. Όχι, λέω, δεν είναι. Δεν ξέρει τι φάρμακα, το δίνει τώρα. Αυτό άμα το πει. Μαλάρια, σημαίνει ότι είναι ένα φάρμακο πολύ ισχυρό. Χάιδεψε το πρώτο παιδί λίγο και το τόνιζε αυτό. Αυτό τώρα καμίνο σοκαρίστηκε και βλέποντα τώρα 40-50 παιδιά, αυτά όλα πρέπει να τα εξυπηρετήσει. Και μετά το βλέπω ύστερα από 2-3 μέρες, πυρετό. Πυρετό, τον πιάνουν εκεί, τον πάμε στο νοσοκομείο. Όντως είχε κάποια αρρώστια. Βέβαια δεν έγινε ακριβώς διάγνωση ότι είναι μαλάρια, αλλά είναι κάτι παρεθέστα. Κάποιο. Και ήρθε εδώ, μάλιστα δεν το ξεχάσω που ήρθε εδώ τον, γιατί εγώ έμεινα εκεί γιατί είχα και μια αποστολή ακόμα και ήρθε ο καημένος και τον πήγαν σε διάφορα νοσοκομεία, γιατροί, γιατί με γιατρούς ήμασταν, όλοι με γιατρούς, ναι. Και έτσι ήρθε ο καημένος και έγινε καλά το της εδώ και μάλιστα μετά αμέσως πατρέθηκε και όλα. Ήταν ο γάμος του Χαράλαμπου. Αμέσως έγινε ο γάμος του Χαράλαμπου, αλλά θέλω να πω ότι είχαμε μια δυσκολία. Όπως και άλλοι γιατροί μας που πήγαν και πιάσαν μια ασθένεια. Δεν ξέρω, αυτό τώρα εκεί είναι το. Κανείς πρέπει να προσέχει, αλλά πιο πολύ να κάνει το σταυρό του. Έτσι. Εκεί χρειάζεται. Θυσία, στρατή μου. Είσαι αποφασισμένος να θυσιαστείς αν χρειαστεί, βοηθώντας τον συνάνθρωπο. Έτσι δεν είναι. Ναι, το είσαι αυτό, το είσαι. Και εσύ θυσιάζοντας πήγες και το παιδί σου, αυτό είναι αξιοθαύμαστο, δεν πήγες μόνος σου. Ναι, πήρα και την άλλη μετά. Πήρα και την άλλη κόρη, μια κόρη μου, η οποία ήταν σπίρτο γεμάτο. Σωτηρία, ναι. Η οποία σε πολύ 2-3 μέρες έμαθε τα σουαχίλη και σημειώνει κατευθείαν με τους μαύρους, κατευθείαν. Τι κάνω, λέω, γιατί δεν παίρνει τον τερμηνέα. Μου λέει, εγώ μιλάω, ήταν καμιά δεκαετία 6 ώρες και ώρες. Τι έχεις, δεν έχεις και κατευθείαν. Θέλω να σου πω, και αυτό όμως εμείς το ζήσαμε σαν μια ευλογία του Θεού. Βέβαια. Που μας έστειλε εκεί πέρα για να δουν τα παιδιά μου και μετά δεν μιλούσαν αυτοί. Δεν είχαν απαιτήσει δυο αυτοί. Γι' αυτό καλά είναι κανείς να πάει να τα δείξει τα παιδιά του. Έτσι, έτσι. Γιατί εδώ πέρα τα έχουμε όλα. Έτσι. Εκεί που είδαν την απόλυτη φτώχεια, συμμαζευτήκαν και ο ένας και ο Χαράλαμπος και η Σωτηρία. Να και η Σωτηρία τώρα, δόξα του Θεού, γιατί έχει 4 αγοράκια εκεί. Αγοράκια κιόλας. Έχει 4 αγοράκια. Και ο Χαράλαμπος τώρα ετοιμάζει το 5ο. Να ζήσουν. Το 5ο να ζήσουν. Δόξα του Θεού, τώρα είπαμε για την Αφρική, αλλά. Την Αφρική πρέπει να κάνω μια εκπομπή. Ειδική, ναι, ειδική εκπομπή, ναι. Μόνο για την Αφρική. Μόνο για την Αφρική. Να πούμε ιστορίες για την Αφρική. Τι ευλογίες, δεν θα το ξεχάσω. Δεν θα ξεχάσω μια φορά γεγονότα. Αυτό ας το πω. Πέστε το, να περιμένουμε. Εγώ έχω τώρα καμιά 20 παιδάκια και τους έχω έτσι κάτω, όλοι κάθονται, για να τους μοιράσω με έναν τρόπο τις καραμέλες. Τους έδινα από μια καραμέλα όλους, μία, άλλον έδινα δύο, για να δημιουργείται κατάσταση έτσι, ωραία. Και ανοίγω κι εγώ, ανοίγω μία για να τη φάω κι εγώ, για να δω ότι μαζί τρώμε όλοι μαζί καραμέλα. Και όπως την ξετλίγα, πέφτει κάτω. Μέσα στη λάσπη ήταν και πέφτει μόνο και τα 20 απάνω να την αρπάξουν. Τότε με πιάσε ένα σύγκριο, άρχισα να κλαίω, δεν άντεχα. Ένα σπάσιμο αφού και τώρα που το θυμάμαι. Γιατί τόσο δυνατό ήταν αυτό. Δηλαδή αυτή την καραμέλα. Μία καραμέλα. Μία καραμέλα. Που εμάς τα παιδιά μας αν τη δουν, δεν θα σκύψουν ούτε. Ούτε τη σημασία θα δουν. Καμία σημασία. Τίποτα. Και αυτά όμως πέσανε όλα πάνω να την πάρουν. Και μετά βέβαια πολλά πράγματα ότι τέλος πάντων έπαιζα μαζί τους, πέφτει από δόστρα αυτά. Γιατί έχουν ανάγκη τον άλλον, τον λευκό. Τον έχω το λευκό. Αυτά έχουν ανάγκη να πάνε να τα πούμε, να σε αγαπώ, να τα αγκαλιάσουμε. Έτσι αισθανόμουν εγώ. Ήμουν εξαντλημένος πάρα πολύ, γιατί πάρα πολύ έπαιζε με τα παιδιά. Έπαιζε πολύ, έπαιζε ποδόσφαιρο. Με τα μαυράκια, Με τα μαυράκια. Δεν θα ξεχάσω τώρα. Έπαιζε 20-20 για να μπορέσω να τους καλύψω τώρα. Βέβαια. Και παίρναν και τα 20. Όπως έπαιζες και με τα παιδιά σου, όταν ήταν μικρά. Όπως έπαιζε και με τα παιδιά μου. Έτσι έπαιζε και με αυτά. Λοιπόν, δεν θα ξεχάσω ένα συγκινητικό πράγμα. Που και τα 20 παίρναν την μπάλα και τη φέρναν σε μένα, να το βάλω εγώ τον κόλλο. Και δεν αντέχα εγώ με τέτοιο. Το γεγονός ότι ας πούμε εγώ θα. Δεν ήμουν κοντά του. Τόσο καλά, τόσο ωραία. Δεν θα το ξεχάσω. Τι να σας πω τώρα. Μου πήγατε στην Αφρική τώρα. Πού Αφρική είναι άλλο πράγμα τώρα. Δεν θέλετε να φύγετε από την Αφρική τώρα. Εγώ είπα πολλές φορές να πάω στην Αφρική εκεί να πεθάνω. Πέρασε και ο Γιαννουλάκης από τα μέρη. Ο πατήρ Αναστάσιος και μου μας λέγανε. Τέλος πάντων, τι να σας πω τώρα, αυτή θέλει μια ιστορία, θέλει εκπομπές. Πες μας κάτι ακόμα για την Αφρική. Για την Αφρική. Έχουμε χρόνο λίγο, έχουμε. Η Αφρική λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα στην Αφρική, λέμε εδώ πέρα είμαστε τρίτο κοσμικοί. Εγώ τι έχω ζήσει με την Αφρική.
Είμαι λοιπόν στο αεροδρόμιο και πρέπει να φύγει ο Χαράλαμπος. Αλλά ήταν άρρωστος ο Χαράλαμπος και το πάω εγώ με το καρότσι μέχρι μέσα. Πέρασε το τσεκίν και πάω μέσα. Αλλά για να πάω μέσα άφησε το διαβατήριο μου εκεί. Τους εξήγησε τι κάνω και όταν γύρισα, δύο-τρεις γυναίκες αστυνομικίνες λέει, δεν το παίρνεις το διαβατήριο σου. Εγώ αγρίψα τώρα γιατί περιμένω να έρθει άλλο, το άλλο πρόβλημα από Ελλάδα. Λέει, δώστε μου το διαβατήριό μου. Όχι, μου λέει, τι να κάνω τώρα, τι να κάνω. Λέει, ένας που ήξερε αγγλικά και εγώ λίγα πράγματα, λέει, μπαχτσίση. Θέλω μπαχτσίση, λέει. Εγώ τάσα, τι μπαχτσίση μου, λέει, και δίνω 10-20 ευρώ έδωσα για να μου δώσω το διαβατήριο. Τσακ, αμέσως μου το δώσανε. Και εκείνη την ώρα μου πήρε στο κινητό ένας φίλος μου από το Λονδίνο. Και λέω, άντε μου την Αφρική, λέω, θέλω να μπαχτσίσει. Ένα ευρώ λέει, ήταν αρκετό, τι έδωσε 20 ευρώ. Ένα ευρώ λέει, αυτή λέει, δεν τα κάνω. Και μου έκανε τέτοια εντύπωση αυτό το πράγμα, ας πούμε, και μου δώσε. Και μετά, τέλος πάντων, ήρθαν, γιατί ήρθαν οι άλλοι από εδώ, από Ελλάδα, οι άλλοι, το άλλο γκρουπ, και τους πήρα. Αλλά μου έκανε τέτοια μεγάλη εντύπωση. Είναι τριτοκοσμικοί αυτοί οι άνθρωποι. Στον δρόμο σταματάει ο τροχονόμος. Τα είδα εγώ, γι' αυτό αυτά, ό,τι είναι σε μένα λέω, δεν λέω κάποιο έτσι, άλλο. Έτσι. Στον δρόμο σταματάνε εκεί στην Μπουκόβα ήμασταν, σε μια πόλη της Τανζανίας. Τώρα, τι τιμήθηκα. Λοιπόν, έχω να σας διηγηθώ πολλά τώρα. Λοιπόν, Τανζανία, εκεί σταματάμε. Είναι τρεις αστυνομικοί, ρε παιδί μου. Και μας σταματάνε τώρα, εμείς είχαμε ένα τσιπάκι ωραίο. Λοιπόν, λέει, μπαξίσεις κατευθείαν αυτός. Θεός. Ναι, σταματάει. Ο μαύρος που ήταν ο οδηγός μας ήταν μαύρος. Λέει, δεν φεύγουμε με τίποτα από εδώ, για να τα δώσουμε. Εγώ τώρα λέω, τι να δώσουμε, παιδί μου. Νόμιζε, εγώ θα δώσουμε πολλά λεφτά. Λέει, από 1 ευρώ, 3 ευρώ, 5 ευρώ θα του δώσουμε. Για να δούμε, του μαξίζει αυτό, είναι δηλαδή, τόσο. Και έδωσα, είναι κουρανάκι, 1 ευρώ να πάρει. Αυτό θέλω να σας πω. Και έτσι τους δώσαμε και αμέσως φύγαμε τα λοιπά. Και δύο φορές έγινε αυτό και άλλη φορά ξανά έγινε πάλι αυτό. Θέλω να σας πω τέτοια γεγονότα, σας λέω περιστατικά και ένα, αυτό τελευταίο, αυτό δεν σας λέω άλλο. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν σε ένα χωριό, πήγαμε με τους γιατρούς, τους δικούς μας γιατρούς, τους χριστιανούς γιατρούς, όχι με χωρίς σύνορα και τα λοιπά, γιατροί της πίστης λοιπόν. Και μαθαίνουμε ότι αυτό το χωριό θα φιλοξενηθούμε εκεί και την άλλη μέρα θα κάνουμε ιατρείο, οι γιατροί μας. Και πώς λέγεται το χωριό αυτό, λέει Χρυσοχώραφα, λέγεται στην ελληνική. Δηλαδή, γιατί το λέω Χρυσοχώραφα, γιατί λέει όλο το βουνό είναι γεμάτο χρυσάφι. Και είναι τρυπημένο από τους Ευρωπαίους, το λέμε από τους Ευρωπαίους, και εδώ βγάζουν το χρυσό, αυτοί βγάζουν, το βάζουν στο αεροπλάνο και φεύγουν. Βέλγιο, Ολλανδία, από εκεί πάνε. Και εγώ μου έκανε τέτοια μεγάλη εντύπωση. Και τι κάνουμε τώρα, και εμείς το βράδυ μείναμε εκεί. Και μείναμε σε έναν ξενώνα, να το πούμε έτσι. Στον ξενώνα αυτό, ο αφέντης ήταν ο μαύρος που τον ορίσανε αυτοί να είναι, αυτός ήταν ο καλύτερος και όλοι οι άλλοι οι καημένοι ζούσαν με την δυσκολία, πολύ δυσκολία, να τρώγανε ένα καλαμπό και τα λοιπά. Και αυτό μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση το βράδυ και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Γιατί ρε παιδί μου, δεν νοιάζεται ούτε η Ευρώπη. Συγγνώμη, τώρα δεν μιλάω, δεν κάνω πολιτική. Όχι. Δεν νοιάζεται ούτε η Ευρώπη, ούτε η Αμερική. Κανείς. Και κανείς, δηλαδή. Γιατί αρπάζουν αυτή τη χώρα. Τους θέλουμε να εκμεταλλευόμαστε. Και αυτό μου έκανε τέτοια εντύπωση και την αγάπησε την Αφρική. Λέω, κοίταξε. Και εδώ αυτό που λένε και άλλοι που το λένε, και εγώ το λέω καμιά φορά αυτό, γιατί γνώρισα και ένα φίλο εδώ, τον Νετάριο, το μαύρο που είναι από την Ουγγάντα. Α, ναι, στη Μονή Πεντέλης, βέβαια. Πολύ φίλοι. Ναι, λέει πολύ αυτός, καλός, και αυτός πολύ λέει, καλός. Ότι σπουδάσουν, δεν σπουδάσουν, αυτοί οι άνθρωποι να πάνε εκεί. Να πάνε εκεί, αφού εκεί γεννηθήκανε. Να πάνε αυτοί να αρχίσουν να ξυπνάει, να γίνουν χριστιανοί πολλοί. Ναι, ναι, συγγνώμη που σας έχουμε λέω, ανάγκη ανθρώπων να πάνε εκεί να χριστιανίσουν. Ναι, να χριστιανίσουν όλο τον κόσμο αυτό. Όλο τον κόσμο, όσο το δυνατόν πιο πολλούς και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, γιατί δεν ξέρω τι λόγο έχουμε να δώσουμε στο Θεό για την κατάσταση αυτή στην Αφρική, εμείς οι υπόλοιποι έτσι στρατιώτες. Εγώ τώρα θα σας πω και μια ιστορία που είναι τελείως προσωπική, αλλά την πω και αυτή η βαριά. Λοιπόν, εγώ λοιπόν έχω πάει 3-4 φορές και η αγωνία μου είναι, λέω τώρα πάω και μοιράζω να πούμε μια καραμέλα. Κύριε Θεέ μου, λέω κάτι, να μοιράζω κάτι πιο δυνατό. Και το είχα στην αγωνία μου. Ο καιρός έρχεται να φύγουμε και
την τελευταία μέρα μου παίρνουν τηλέφωνο, δεν θα πω ονόματα γιατί δεν πρέπει, γιατί αυτά δεν πρέπει, αλλά μου λένε σε θέλω στο νοσοκομείο, οπωσδήποτε στη ρεσεψιόν στο νοσοκομείο, να πας. Τι με θέλω τώρα, σε μια-δυο ώρες φεύγουμε ρε παιδί μου, τώρα πάω πάλι εγώ, τώρα από Χαλάνδρα να πάω νοσοκομείο. Τα πάω λέω, για να με θέλουν στο νοσοκομείο αυτό, ξέρω ποιος είναι ο υπέρ. Πάω στο νοσοκομείο, αλλά εγώ σας είπα ότι καιρό τώρα το ζητούσα, αντί να είναι καραμέλες, λέω να δίνω ένα 5 ευρώ σε κάθε έναν από αυτούς. Και πάω εκεί πέρα και ο άνθρωπος αυτός μου έδωσε 505 ευρώ. Και όλες τις μέρες μοίραζα 5 ευρώ. Ήταν η χαρά μου η μεγάλη, λέω σε ευχαριστώ Θεέ μου. Εκεί ένας ευλογημένος, να είναι καλά η Παναγία μαζί του, δεν λέμε ονόματα για να μην μας πιάσει και μας. Έτσι, πρόνοια του Θεού. Και για σένα στρατή και για τα παιδάκια εκεί. Εγώ που πήγαινα, όπου πηγαίναμε, πα, τι κάνετε ο πολίτης. Αντί για καραβέλη, το βλέπω κάτι άλλο δίνει. Και εγώ δεν έλεγα. Το 5 ευρώ για αυτούς ήταν 10.000. 2.000 το νόμισμά του, δεν το θυμάμαι πώς το λέγανε. 1 ευρώ ήταν 2.000 δικά του. Πήγαινα στην τράπεζα και το χαλάγανε. 5 ευρώ, πήγαινα στην τράπεζα και το χαλάγανε. Και παίρνανε 10.000 και τέλος πάντων πορευόταν αυτή για λίγο καιρό. Και βέβαια τώρα τρώγοντας τρέχει η όρεξη. Λοιπόν, γρήγορα θα σας πω και ένα άλλο που μου κάνει φοβερή εντύπωση. Πολλά πράγματα μου κάνανε, αλλά τώρα αυτό μου ήρθε στο μυαλό. Εμείς τώρα είμαστε εκεί σε ένα σέποτο εκεί και κάνουμε ιατρική. Τα παιδιά, όλα αυτά. Και παραπέρα είναι ένα χωράφι, βαμβάκι και τσαπίζει μια μαύρη. Τσαπίζει το βαμβάκι με το τσαπί της και στην ποδιά της εδώ είχε ένα μωρό και ένα άλλο είχε από εδώ. Και εκεί πιο παραπέρα είναι ένα μεγάλο δέντρο, μάγκο ή τι ήταν, ένα μεγάλο, και είναι αραχτή εκεί πέρα δύο μαύροι, δύο άντρες. Και εγώ τώρα βρήκα λίγο χρόνο, πάω στη μαύρη, λέω μπορείτε να μου δώσετε και εμένα λίγο την τσάπα. Πάρτε να μου λέει. Και αρχίζω, επειδή ξέρω εγώ από τσάπεσμα, αρχίζω να τσαπίζω, τσάπισα μισή σειρά έτσι, λέω άντε πάρτε τώρα και έβγαλα και της έδωσε ένα εικοσάρικο. Και της είπα δέκα ευχαριστώ πολύ και της δίνω. Αυτή τώρα χαρά κακό. Δεν πρόλαβα να πάω εγώ, γιατί η τέτοια μας ήταν 5 μέτρα, δεν είμαστε μακριά. Δεν πρόλαβα να πάω στο τμήμα εκεί που είμαι με τους γιατρούς κτλ. Πα, οι δύο μαύροι έρχονται, μάνι! Ήθελα και αυτή μάνι. Μάλιστα. Και γίνεται μια παραξήγηση εκεί πέρα. Λέει, τέλος πάντων ο άνθρωπος που ήταν εκεί, που είχε και τα ζωαχύρια και τα ανεμικά και όλα, λέει, σας παρακαλώ φύγετε από εδώ πέρα, γιατί ο άνθρωπος αυτός έδωσε στη γυναίκα σας για να σας πει εσάς να πιάσετε εσείς τα τσαπιά για να τσαπίζετε, την αφήσετε μόνοι. Και τους έβαλε, κατεβάζανε κεφάλι και φύγανε. Αλλά εγώ τρόμαξα τότε, να σου πω την αλήθεια. Βέβαια. Επικίνδυνα πράγματα. Επικίνδυνα, ναι. Και έτσι αυτή η ιστορία τη θυμάμαι και θυμάμαι να σου λέω ότι. Τι άλλο να σας πω, παιδί μου, όλα. Μην σε κουράσω κιόλα. Όλα θαύματα. Μεγάλα θαύματα. Ένα θαύμα είναι η ζωή σας. Εγώ θα περάσω σε κάτι άλλο, στρατή μου. Έχετε μεγάλη οικογένεια, όπως έχουμε πει, τόσο μεγάλη, και όμως έχω παρατηρήσει ότι από το σπίτι σας περνούν άνθρωποι τους οποίους φιλοξενείτε. Μου κάνει φοβερή εντύπωση τόσα παιδιά, τόσο βάρος σηκώνετε και φιλοξενείτε και ανθρώπους. Πέστε μας πάνω σε αυτό. Δύο λόγια, έτσι. Εγώ τώρα αυτά είναι τελείως πολύ προσωπικά. Δεν πειράζει, δύο λόγια. Όχι να πείτε ποιος φιλοξενείτε. Εγώ είμαι της αρχής και βέβαια το ξέρουν και όλοι οι δικοί μου. Να ανοίξουν τα σπίτια μας όλοι, να τα ανοίξουμε. Όπως για να είναι συμβολικό αυτό. Να ανοίξουμε βασικά οι καρδιές μας, να αρχίσουμε να αγαπάμε τον κόσμο. Με αυτή την προοπτική, ας πούμε, εγώ έλεγα πολλές φορές το λέω και στα παιδιά, αφήστε, περνάει ένα στον δρόμο. Φέρτε τον, φυγέρασε τον ένα καφέ. Είναι άνθρωπος, είναι εικόνα Θεού και αυτό. Με αυτή τη λογική και με αυτό το πνεύμα, λοιπόν, όποιος έρθει στο σπίτι θα φιλοξενηθεί, θα έχει ευλογία και έτσι περνάνε από το σπίτι πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι. Και περνάνε άνθρωποι και να. Αφού ο Θεός μας έδωσε τόσα σπίτια, εμείς δηλαδή, άμα έρθει ένας και θέλει λίγο, δεν θα τον διώξουμε. Δεν είναι ντροπή. Μου θυμίζει τη φιλοξενία του Αβραάμ το σπίτι σας. Έτσι, έχουμε τον Αβραάμ. Έτσι, παράδειγμα. Καθόταν έξω στον δρόμο για να πάρει μέσα. Να του πει τα πόδια, να του φιλοξενήσει. Αλλά τι αξιώθηκε. Να φιλοξενήσει τον ίδιο τον Θεό. Βέβαια, τι θα πει με το φιλοξενή. Τίποτα δεν φιλοξενά εγώ. Μακάρι, γιατί έχω την αντιπολίτευση από την άλλη μεριά. Όχι, λέει, γιατί κλείστε τα σπίτια, να μας κλέψουνε. Δεν με έκλεψε κανείς. Δυστυχώς φοβόμαστε. Ένας μπήκε μια φορά στο σπίτι μας, μια φορά δεν το έχω. Ένας μπήκε μια φορά και είχα εκεί αφήσει το κρεβάτι μου, το σταυρό μου
ξύλινο σταυρό που τον κάνανε του πατρός Πορφυρίου τα παιδιά, μου του χαρίσανε, εμένα ο γέροντας μου του χάρισε ένα σταυρό ξύλινο, σκαλιστό μάλιστα, και αυτός που ήρθε στο σπίτι να κλέψει, πήρε την αλυσίδα, την τράβηξε έτσι και άφησε το σταυρό κάτω, δεν ξέρω, τον έκαψε και πήρε την αλυσίδα αυτός ο άνθρωπος. Βγήκε από το σπίτι, αγωνία, κάποιος μπήκε μέσα, ψάχνουμε τι να πάρει. Αφού δεν έχει τι να πάρει. Ψάχνουμε λοιπόν και πήρε την αλυσίδα αυτή του σταυρού. Και πάνω εκεί άρχισε να διαμαρτύρουν τα παιδιά, να το τι σε κάνανε. Εγώ νομίζω την άλλη μέρα πήγα σε ένα φίλο μου, ο Ιορδάνης, να είναι καλά. Μάλιστα, τον Ιορδάνη είναι και δικός μας φίλος. Μπράβο. Και λέω έτσι και έτσι λέω. Έτσι και έτσι λέω, μου σπάσαν τη. Τι λέει μου, να σου δώσω τώρα μια αλυσίδα, μου λέει, θα λάμπει. Και έτσι με τη βοήθεια του, και την έβαλα του σταυρό αυτό, ωραία και τέλειο. Αυτό ήταν. Άλλα πράγματα έρχονται και κάνουν διάφορες δουλειές στο σπίτι. Δεν είδα κανένα να κλέψει ιδιαίτερα να κλέψει. Τι να κλέψει από το σπίτι αυτά. Παράτητα και αυτά να κλέψει. Άμα κλέψει φαΐ, είναι κλέψει με το φαγητό. Που δεν θέλει να φάει ο άνθρωπος. Πεινάει. Πεινάει, ναι, βέβαια. Πεινάει και μπορεί να φάει, ε. Έτσι, μπράβο, ναι, δόξα τω Θεώ. Στρατεία μου, πολύ σωστά μας τα λες, πάρα πολύ σωστά μας τα λες. Τώρα θα περάσουμε σε κάτι άλλο. Μια μικρή ερωτησούλα πάλι. Πώς βλέπετε το γεγονός ότι πολλά παιδιά στη χώρα μας έχουν ως επιτοπλίστων άνθρωποι της Εκκλησίας? Κοίταξε, αυτό το πράγμα εγώ πάω πάλι να απαντήσω στο, σε αυτό το ερώτημα θα πω, θα αναφέρω τον Άγιο Παΐσιο. Ο Άγιος Παΐσιος είπε, παιδί μου, μην σας πιάνε απελπισία. Αυτοί που γεννάνε παιδιά τώρα είναι άνθρωποι της Εκκλησίας και θα γεννηθούν πολλά παιδιά, δηλαδή δεν θα χαθεί ο κόσμος και θα είναι και χριστιανοί, γιατί είναι άνθρωποι της Εκκλησίας. Λοιπόν, παρηγορηθείτε, κάποιοι θα κάνουν παιδιά γιατί οι άνθρωποι είναι της Εκκλησίας. Μα ένας άνθρωπος της Εκκλησίας δεν θα κάνει πολλά παιδιά. Τι θα κάνει, τι θα κάνει. Εγώ, ο γέροντας έτσι μου είπε, πατήρ Παΐσιος. Πατήρ, ο Άγιος Παΐσιος. Παιδί μου, έχω να σου πω εγώ, λέει, το εξής, παιδί μου. Θα είστε καλά αγαπημένοι με τη γυναίκα σου, θα κάνετε παιδιά. Δεν θα έχετε εγκράτηση και τέτοια πράγματα. Εγώ μου το είπε ο ίδιος. Και δεν θα γίνουν 40, που είπε κάποια φορά η Δέσποινα, είπε θα γίνουν 40, λέει. Έτσι πως πάτε με τον ρυθμό που πάτε. Όχι, πες την κυρία Δέσποινα. Και αυτό είναι ενόραση του γέροντα. Πες την κυρία Δέσποινα. Ότι ναι, θα γίνουν πολλά παιδιά, αλλά δεν θα γίνουν 40. Δεν θα γίνουν και 40. Θα γίνουν όσα παιδιά όμως γίνουν, λέει. Και νομίζω έτσι συμβαίνει και σε όλους τους χριστιανούς οικογενειάρχες. Ο Θεός τα τρέφει. Δεν πρέπει να έχουν καμία αγωνία, στρατή μου, τι έχεις πάνει. Έτσι. Εγώ και τους ανθρώπους σήμερα που έρχονται, γιατί είμαι και παππούς και γέρος, και έρχονται σήμερα, έτσι σου λέω. Γεννήστε παιδιά, μην φοβάστε. Ο Κύριος θα τα ανατρέψει. Έτσι δεν γίνεται. Τα πουλιά όλα δεν συνεχίζουν να είναι αγαπημένα. Δηλαδή ο άνθρωπος θα σταματήσει να υπάρχει. Αφού δεν το σταμάτησε. Δεν σταμάτησε αυτό το πράγμα. Υπάρχει. Διονύζεται το ανθρώπινο είδος, η εικόνα του Θεού είναι. Ο άνθρωπος, η εικόνα του Θεού είναι. Ποιήσουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα. Λοιπόν, να μην κάνουμε παιδιά. Απαντάω στο ερώτημά σας, κυρία Μαρία. Να μην κάνουμε παιδιά, να μην κάνουμε. Όχι, να κάνουμε παιδιά, ας είναι κρίση. Εγώ μου του λένε και πατέρες ακόμα σήμερα. Υπάρχουν πατέρες οι οποίοι λένε να μην κάνετε παιδιά. Αλλά είναι ένα. Εντάξει. Σε μικρό ποσοστό. Εντάξει, μπορεί να βλέπει. Και παραπέρα ο γέροντας, ας πούμε, ο κάθε γέροντας που λέει αυτήν την ιστορία. Εγώ μιλάω γενικά τώρα. Μάλιστα. Ο γέροντας βλέπει μια γυναίκα, γιατί έχω και τέτοια παραδείγματα. Έτσι. Που είχε δυσκολίες μια γυναίκα. Δεν μπορεί να την πει κανένα παιδιά. Όχι. Ούτε και ο γέροντας Πορφύριος το λέει. Με διάκριση και ο γέροντας Πορφύριος είπε. Ναι. Είμαι πολύ σίγουρη σε φίλη μου, γνωστή μου, τη είπε όχι άλλο παιδί. Τελείως. Δεν μπορείς εσύ να κάνεις άλλο παιδί. Αυτό είναι. Με διάκριση ο γέροντας θα πει. Έτσι. Για να βάλουμε τα πράγματα σε θέση δομή. Έτσι, νομίζω να. Πολύ δύο στραλάθηκε. Γεννήστε παιδί. Γεννήστε παιδιά αυτοί που μπορείτε να γεννήσετε, που μπορείτε να τα μεγαλώσετε. Και έχετε την ευλογία από τον γέροντά σα, τον πνευματικό σα. Ακριβώς έτσι να τοποθετηθούν σωστά για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Έτσι είναι, στρατή μου. Πολύ σωστά το έχεις πει. Πάρα πολύ σωστά το έχεις πει αυτό. Πολύ ωραία. Και τώρα, εν κατακλείδη, πέστε μας, τι προτείνετε στους ακροατές μας της Πειραϊκής Εκκλησίας που ακούγεται σε όλο τον κόσμο
σχετικά με το θαύμα της Πολυτεκνίας. Βέβαια την καλύψαμε αυτή την ερώτηση πριν, αλλά θα σας ακούσουμε. Εγώ τώρα θα πω κάτι άλλο, εγώ σε αυτό το πράγμα αφού είναι, τελειώνουμε εδώ πέρα, θέλω να σας πω τον Άγιο αυτό που τον αγαπάω πάρα πολύ, τον Άγιο Πορφύριο. Παιδί μου, το παν είναι να αγαπήσουμε τον Ιησού Χριστό. Γιατί το έλεγε ο ίδιος και σε μένα. Όλα καλά είναι και τα παιδιά και αυτά όλα καλά. Αλλά το παν είναι να αρχίσει να αγαπάς τον Χριστό. Και εγώ έμεινα έτσι τώρα, τι θα μου πει. Άντε λέει, για ξεκινά τώρα, λέγεται τον ψαλμό, τον 50 ψαλμό, έλα είσαι όμως, όχι, αργά. Πώς δηλαδή θα αγαπήσει τον Χριστό. Θα αρχίσει πρώτα μέσα από τους ψαλμούς, μέσα από τις ψαλμωδίες, μέσα από εκεί. Πώς θα... Και έτσι μου λέγε και εγώ θυμάμαι, τον έβλεπα με Θεός και ήξερα ότι μιλάω σε έναν Άγιο. Λοιπόν, ο Άγιος Πορφύριος, επειδή τον έχει, ο σταθμός σας εδώ τον έχει σαν προστάτη. Λοιπόν, εύχομαι ο Άγιος Πορφύριος να δώσει ευλογία σε όλους τους ανθρώπους σήμερα να αντέξουν αυτές τις δυσκολίες που έρχονται. Η Παναγιά μαζί σας, συγχωρήστε μου. Αγαπητοί ακροατές, μετά από αυτό που μας είπε, με τόσο απλό, συγκινητικό και παραστατικό τρόπο, ο φίλος μας κύριος Στρατής, από το λόγο του Αγίου Πορφυρίου, θα κλείσουμε τη συνομιλία μας λέγοντας μόνο ότι πρώτα ο σκοπός του γάμου είναι η ένωσή μας με τον Κύριο, η πνευματική αλληλοσυμπλήρωση και αλληλοϋποστήριξη του ζεύγους στην πορεία του προς τη σωτηρία και τη θέωση, έπειτα η τεκνογωνία και τέλος η παρηγορία της σαρκός. Μακάρι πολλοί να ακούσουν τον Κύριο Στρατή πόσο ευτυχισμένος, πόσο πετυχεμένος είναι στην ευλογημένη οικογένειά του και να ακολουθήσουν το παράδειγμά του. Ο κίνδυνος από την υπογεννητικότητα στην πατρίδα μας είναι σε όλους γνωστός. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Χαίρετε. Ακούσαμε το δεύτερο μέρος αυτής της πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησης που είχε η Μαρία Μελετίου Μακρύ με τον Στρατή Παλιάκη. Ευχαριστούμε και τους δύο για τον κόπο και την αγάπη τους, για τη διάθεσή τους, για όσα μας είπαν, για όσα μας χάρισαν μέσα από αυτές τις συζητήσεις που ήταν ιδιαίτερα συγκινητικά και πολύτιμα. Πολυτεκνία είναι ένα αγαθό που προσφέρεται σε όσους πραγματικά αφήνονται στη χάρη και την πρόνοια του Θεού. Δεν χρειάζεται να βάλει κανείς προϋποθέσεις πώς, γιατί, πότε, με ποιον τρόπο, τι θα γίνει μετά. Αυτό είναι το μήνυμα που λένε πάντοτε οι πολύτεκνοι. Ο καλός Θεός τα φροντίζει όλα και δεν αφήνει κανέναν, στην κυριολεξία κανέναν. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, λόγω των μνημονίων, ή τουλάχιστον έτσι θα ήθελαν να πιστεύουμε, πολεμήθηκε όσο τίποτε η πολυτεκνή οικογένεια. Τα όποια κίνητρα και ελαφρύνσεις είχαν δοθεί σε αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίζονται καθημερινά και προσφέρουν τα μέγιστα στην πατρίδα και το έθνος, σταδιακά άρχισαν να μειώνονται για να φτάσουμε σήμερα να μην υπάρχει η παραμικρή πρόβλεψη. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό που έχει συμβεί. Γιατί οι πολύτεκνοι έχουν φτάσει να θεωρούνται ως άνθρωποι που διάγουν βίο πολυτελή.
είχαν μια δυνατότητα να αποκτήσουν αυτοκίνητα πολυθέσια για να μετακινούνται και τώρα υπερφορολογούνται για αυτό. Από το 2011 τα πρόσθετα αφορολόγητα όρια εισοδήματος σημαντικού ύψους που ίσχυαν μέχρι τότε για τα προστατευόμενα τέκνα μειώθηκαν σημαντικά. Από το 2013 καταργήθηκαν πλήρως και από το 2016 το μένα αφορολόγητο όριο του άγαμου καθορίστηκε στα 8.636 ευρώ ετησίως, το δε αφορολόγητο όριο για κάθε πολύτεκνο καθορίστηκε στο επίπεδο των 9.545 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως του αριθμού των τέκνων πτωβαρίνων. Έτσι, το αφορολόγητο όριο εισοδήματος του άγαμου μισθωτού ή συνταξιούχου ισοδυναμεί πλέον με το όριο φτώχειας που ισχύει για αυτόν, προσαυξημένο κατά 91,4%. Ό,τι και να πούμε, θα χαθούμε μέσα στα νούμερα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αγωνιστούμε, να στηρίξουμε την πολύτεκνη οικογένεια. Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν σύλλογοι και υπάρχει και ο Πανελλήνιος Σύλλογος των Πολυτέκνων που μπορείτε πραγματικά να αναζητήσετε πληροφορίες αλλά και τρόπους με τους οποίους θα μπορούσατε να ενισχύσετε την προσπάθειά τους. Να σας δώσουμε τη διεύθυνση. Βρίσκεται η Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων στην Οδό Ακαδημίας 78 Δέλτα στην Αθήνα, 210-38-38-496. 210-38-38-496, Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων. Και εκεί θα μπορέσετε να μάθετε με ποιον τρόπο μπορούμε να στηρίξουμε τις πολύτεκνες οικογένειες. Δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτε περισσότερο. Υποκλεινόμαστε μπροστά στο μεγαλείο των πολυτέκνων. Χθες και σήμερα είχαμε την χαρά να μοιραστούμε πολύτιμα βιώματα με έναν πατέρα 13 παιδιών και παππού 73 εγγόνων. Τι άλλο να πει κανείς. Φίλες και φίλοι ακροατές, σας ευχηθούμε ο καλός Θεός να στηρίζει τους πολυτέκνους και να φωτίζει τους νεότερους να αγαπήσουν την ευτεκνία, την πολυτεκνία και με αυτόν τον τρόπο να στηρίξουμε ουσιαστικά την πατρίδα και την πίστη μας. Η μέρα μας ξεκίνησε. Καλό πρωινό σε όλους. Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.